Δύσκολο κατανόητο για τους
μπορούν στην πίτα του Πανεπιστημίου να επινέψετε, να εξηγήσετε, να θέσετε τα θέματα που σήμερα αγκυλώνουν αυτό το. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ας πούμε, στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιο πραγματικά είναι το πρόβλημα. Γιατί εμείς θέλουμε να γίνει το κήπεδο. Θέλουμε τρεις περιφερειάρχες να γίνουν το κήπεδο, από ό,τι έχω καταλάβει. Ο κύριος Γουλός πρώτα και η Αθούρου μετά, ο κύριος Παππούλης, φαντάζομαι τώρα. Το λέω, το φαντάζομαι, γιατί δεν έχω δει κάτι που να βάζει σε μια άλλη διάσταση τα πράγματα. Και θα ήθελα να ξέρουμε, στον βαθμό που ξέρετε κι εσείς, ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το σημερινό, δεν λέω το χθεσινό, το προχθεσινό που μπορεί να ήταν άλλο να λύσει κτλ. Διότι, και το κλείνω για να μην η σιωπή του Δήμου μετά το δελτίο τύπου του κύριου Παππούλη με προβλημάτισε, κύριε Δήμαρχε. Δεν το είδα. Ζητώ συγγνώμη, δεν το είδα γιατί μπορεί να υπήρξε μια νέα συνάντηση. Μιλάω χωρίς να έχω δει κάτι που μπορεί να υπήρξε σήμερα. Να το δω ή πεπέστε το αν θέλετε. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και κυρίως εγώ που προσωπικά νομίζω και οι πόλοι κυρίως και είπα μεταξύ μας αυτό που έχει ενδιαφέρον να ακούσει από εσάς. Από τη Δημοτική Αρχή που χειρίζεται το θέμα είναι εκτός από το που είναι η ακίδα, που είναι το αγγείλωμα, είναι ποια είναι η προοπτική. Δηλαδή από μια προοπτική τους επόμενους 5 μήνες θα ξεκινήσει, είναι ορατή, 4, δεν έχει σημασία αν θα ξεκινήσει πια τις επόμενες 15 μέρες. Έχουμε μια αισιόδοξη και χρονικά σύντομη, εύλογη χρονική περίοδο που να μπορούμε να πούμε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει όχι με την δήλωση την χθεσινή, αλλά έχει να κάνει με την ανταποκριτική ανακύκλωση ως θέμα, όχι ως χθεσινή εκδήλωση. Την εξαιρώ από την ερώτηση, δεν έχω να ρωτήσω τίποτα κλπ. Εμείς συνεργαζόμαστε, η αυτοδιοίκηση συνεργάζεται και η Νέα Σμύρνη συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτηση και Ανακύκλωση, την Νέα Αξιοποίηση. Όπως και οι περισσότεροι Δήμοι. Είναι μια εταιρεία, ένας φορέας, στον οποίο συμμετέχει η αυτοδιοίκηση κατά το 35%. Και αυτός ο φορέας έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτόν τον φορέα. Παρ' όλα αυτά, η αυτοδιοίκηση δια της ΚΕΔΕ συμμετέχει σε αυτόν τον φορέα με 35%. Η ανταποκριτική ανακύκλωση είναι ένα ανταγωνιστικό σχήμα εκ των πραγμάτων σε αυτό το φορέα. Κάνει την ίδια δουλειά και είναι στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού. Υγιούς, υγιούς, μη υγιούς, μη υγιούς, καταλαβαίνετε. Στον ένα συμμετέχει η αυτοδιοίκηση, στον ένα φορέα, στον άλλον είναι καθαρά ένα ιδιωτικό φορέα. Κατά κανέναν τρόπο και κατά κανέναν το ποσοστό, κανένας δημόσιος ή κοινωνικός φορέας. Το ερώτημα είναι, καταρχήν, αν έχει άδεια αυτός ο φορέας από το σύστημα, που πρέπει να είναι πιστοποιημένος, διότι μπορεί να έχει αυτό θέμα, διότι έχει πέσει στην αντίληψή μου τελείως τυχαία πραγματικά, γιατί ούτε το ψάξα, ούτε και από εκεί είναι η αφορμή της ερώτησής μου, ότι υπάρχει ένα δελτίο τύπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης του Ιουνίου, όπου διεκόπη βίαια το Διοικητικό του Συμβούλιο από παρέμβαση στελεχών αυτής της εταιρείας, προκειμένου να μην συζητηθεί σε εκείνη τη συνεδρίαση η πιστοποίηση του φορέα, το σχέδιο δράσης του φορέα. Και υπάρχει στο διαδίκτυο και στο site του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που είναι κρατικός οργανισμός, η καταγγελία περί αυτής της βίαιης διακοπής. Αφήνω την καταγγελία, εγώ την καταγγελία κρατάω ότι δεν συζητήθηκε και δεν ενεγκρίθηκε τον Ιούνιο τουλάχιστον το σχέδιο δράσης, άρα η αδειοδότηση της εταιρείας, που το ΕΝΑ σήμερα έχει αδειοδότηση, γιατί μπορεί μετέπειτα να πήρε. Το δεύτερο είναι, ποιο το δικό μας κέρδος ως Δήμο
από τη συμμετοχή μας και τη στήριξή μας. Και αυτό το λέω συγκριτικά με το γεγονός ότι από την ελληνική εταιρεία ανάκτησης αξιοποίησης ανακύκλωσης, πώς τη λένε, ο Δήμος, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πολλά, τα χρόνια με τα οποία συνεργάζεται έχει πάρει 2 ή 3 κομματοφόρα, έχει πάρει 2.000 κάδους και έχει πάρει πολλούς δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδων τόνους, λιγότερους στοχικά, άρα εμέσως αξιοποίησε οικονομικά με λιγότερα ποσοστά πληρωμή στο στοχικά των νέων συμμετοχών. Άρα το δικό μου ερώτημα είναι πότε αποφασίστη, δεν το θυμάμαι, να παραχωρήσουμε χώρο στην πλατεία στο επόμενο που του παραχωρήσαμε το χώρο. Το τελευταίο, με ποια απόφαση που το κάνουμε. Μπορεί να υπάρχει ή να μην το θυμάμαι. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει. Το δεύτερο είναι αν είναι πιστοποιημένος ο φορέας και το τρίτο ερώτημα σε αυτό είναι ποιο το κέρδος του Δήμου από την παραχώρηση των δυνατοτήτων που παραχωρούνται σε αυτό το φορέα. Και κλείνω και με πρώτη μια παρατήρηση. Διότι η εικόνα, όχι αυτό που φτιάχτηκε, ας πούμε, στο Κατσό, αλλά η εικόνα από τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, που δεν είναι ιδιαίτερα πίσω. Με ποια είναι, δεν φταίτε εσείς. Γιατί κάθε πρωί οι μόνοι χρήστες αυτού του πράγματος είναι 20 ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι με τεράστιες σακούλες μαζεύουν τα κουτάκια, τα σχετικά από τους πλεκάδους και πηγαίνουν το πρωί και περιμένουν στη σειρά, σε λίγο θα μπει και κάρτα προτεραιότητας και με τις ώρες κάθε πρωί γεμίζουν όχι ο απλός πολίτης, αλλά κάτι που κάνει απολύτες. Ναι, άλλο είπα. Αυτό λέω. Δεν θα το έλεγα εγώ έτσι. Λέω, αυτά δεν μπήκανε για να πηγαίνουν κάποιοι να μαζεύουν από τους πλεκάδους, καλά κάνουν και μόνο αυτοί. Γιατί μόνο αυτούς βλέπουν. Άρα, αν είναι για μόνο αυτούς, δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Τελεία. Λοιπόν, καλά κάνουν οι άνθρωποι και γι' αυτό δεν σταματάμε όταν μαζεύουν τις πλεκάδες. Ποτέ δεν είπαμε σταματήστε να μαζεύουν τις πλεκάδες. Τώρα, κύριε Κουτεράκη, δεν θα πρέπει να ψάξω. Δεν σας απαντήσω γιατί πραγματικά και τα δύο θέματα νομίζω ότι ενδιαφέρουν και την πόλη αλλά και ιδιαίτερα στο δημοτικό σύμβουλο. Θα ξεκινήσω από το Χριστό. Όπως σας είπα την Δευτέρα που έγινε η πίτα του Πανεπιστημίου, εκκρεμούσε μια συνάντηση την Τετάρτη μεταξύ του κ. Πατούλη, της Διευθύντριας Έργων της Περιφέρειας, του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, της κυρίας Νάνου και της εταιρείας που ήταν η υποδομή και ο άκτορας, δεν ξέρω πώς το μετρό. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι επειδή πέραν των άλλων δυσκολιών που μας φέρανε 30 πόντους, ξανακάναμε μελέτες, ξαναπήγαμε και κάναμε αναδιόρυνση της αδείας σε βάση εντόση, εμείς το μόνο αρνητικό, το μόνο λάθος που κάνουμε είναι ότι καθυστέρησε η κατεδάφιση του υπάρχοντος γηπέδου. Και αυτοί περιμέναν ότι θα καταδαφιστεί σε 2 μήνες, εμείς το κάναμε σε 4 μήνες. Αυτοί λοιπόν, μόλις καταγραφήσαν το γήπεδο και πήραν και τα μπάζα, αρχίσανε και βλέπαν τις μελέτες, λοιπόν, από τους ξανακάντε μελέτες. Οι μελέτες αυτές εκτός τους πληρώνουμε παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ήθελε και αναθεώρηση της αδείας, την κάναμε την αναθεώρηση της αδείας που καταλαβαίνετε όσοι ξέρουν από πώς το λένε, από τα σχετικά καταλαβαίνετε τι δυσκολίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα κάνουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν ολοκληρώσαμε και ήταν τότε που υπέγραψαν, το καλέσανε και υπέγραψαν τους εδώ, αλλά επειδή δεν ήταν στο μεταβατικό στάδιο που άλλαζε η κυρία Δούρου και το κοινό Πατούλης, δεν υπέγραψε η κυρία Δούρου και περίμενε να υπογράψει ο κ. Πατούλης. Εκεί τη στιγμή λοιπόν πριν υπογράψει ο κ. Πατούλης έρχεται αυτός και μας λέει ότι δεν έχετε μελέτες εφαρμογής. Που μπορεί να έχουν και δίκιο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι
δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είμαστε υποχρεωμένοι όταν δημοκρατήσαμε το έργο να τους έχουμε μελέτες εφαρμογής. Όμως η συγκεκριμένη εταιρεία θέλει μελέτες εφαρμογής. Είναι κάποιες άλλες εταιρείες όπως κάνουν, ας πούμε, εμείς πήγαμε και το δικαίωμα μας. Το βρεφικό απάνω και το νηπιακό στη συνόμιση δεν μας ζήτησε κανείς μελέτες εφαρμογής. Ζητήσαμε μελέτες εφαρμογής για να ξεκινήσουμε μετά μελέτες εφαρμογής. Υπήρχε μια συνεννόηση με τους μελετητές, εν πάση περιπτώσει αναλάμβανε να κάνουν τις μελέτες εφαρμογής. Αυτά τα έχω πει και άλλες φορές και το βάζω εντός εισαγωγικών γιατί δεν θέλω να είμαι πιο αναλυτικός γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τους δώσανε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο λέει ότι σε τρεις μέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα σας δώσω τα χρωματουργικά. Σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα σας δώσω τα στατικά. Και αυτό πήγαινε σε μάκρος 9 μήνες. Την τελευταία μελέτη εφαρμογής θα τη δίναμε σε 9 μήνες. Αυτά βέβαια θα είχαμε συμφωνήσει με αυτούς, γιατί του είπαμε ότι δεν μπορεί να σας δώσουν άλλο τις μελέτες εφαρμογής και είχαν συμφωνήσει αυτοί ότι να τους παίρνουμε σταδιακά. Όταν λοιπόν τον καλέσανε η περιφέρεια, τον καλέσανε να υπογράψει τη σύμβαση, είπε ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει στη σύμβαση μέσα να αναφέρετε ότι θα πάρω 9 μήνες παράταση. Γιατί εγώ ξεκινάω τώρα, σε 24 μήνες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να το ολοκληρώσω, αλλά επειδή τις μελέτες εφαρμογής θα τις πάρω μετά από 9 μήνες την τελευταία, εγώ θέλω να γράφω. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση κάτι τουλάχιστον για την περιφέρεια, δεν μπορούσε να γράφετε μέσω ότι εκ των προτέρων. Του είπαν, ρε παιδί μου, 4-10 έργα έχεις, ας πούμε, δεν σου έχουμε δώσει παρατάσεις, είπαν, όχι, δεν θέλεις να γράφετε εδώ. Πέρα του ότι ήθελε να υπάρχει ένα ποσό, επειδή πιστεύει αυτός ότι από τις μελέτες εφαρμογής θα προκύψουν αυξήσεις, ήθελε να το έχει η περιφέρεια δεσμεύσει 3 εκατομμύρια, ώστε αν χρειαστεί, θα μπορέσει η περιφέρεια να τα δώσει. Κάναμε μια συνάντηση, ήρθαν οι μελετητές, το διαβεβαιώσανε ότι από τις μελέτες εφαρμογής τη μεγαλύτερη πιθανότητα είχε να έχει μείωση, όχι αύξηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω. Την τελευταία συνάντηση που κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη, που σας είπα ποια ήταν η σύνθεση, βάλαμε κάπου όλα τα διαδικαστικά και καταλήξαμε τελικά η περιφέρεια και γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, η περιφέρεια και ο ανάδοχος. Εμείς απλώς πιέζουμε μια κατάσταση και από τη μεριά της περιφέρειας και από τη μεριά των μελετητών, ώστε να μπορέσουμε να τα πάρουμε στο λιγότερο και να υπογραφεί σήμερα στο λιγότερο δυνατό. Πάση περιπτώσει, κάνανε μια κουβέντα, υπήρχαν διαφορετικές, ήταν τρεις ώρες καθόμαστε και συζητάγαμε. Τελικά βρήκανε μια φόρμουλα που θα υπάρχει μια λιτογραφία. Θα ζητάει ο ανάδοχος το χρονοδιάγραμμα, παρά το ότι το έχουμε στείλει. Εμείς, η περιφέρεια, θα το στέλνει το χρονοδιάγραμμα, αφού το έχω κοινοποιήσει εγώ στην περιφέρεια, θα το στέλνει, θα συμφωνήσει αυτό με το χρονοδιάγραμμα και θα τον καλέσουν να φέρει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για να υπογράψει σήμερα. Εκεί έχουμε μείνει. Ευελπιστώ ότι ξεπεράσαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, τι να σας πω, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία, από ό,τι μου λένε, έχει μια πάρα πολύ οργανωμένη νομική υπηρεσία, κάθε φορά δημιουργεί προβλήματα. Αλλά μέχρι και σήμερα, που πήραν από την περιφέρεια και μου είπαν τι θα γίνει με τις μελέτες, δεσμεύτηκα και έχω δεσμευτεί και με τους μελετητές ότι την Παρασκευή το πρωί θα τους δώσουμε την πρώτη μελέτη που είναι για τα κομματουργικά και την πρώτη μελέτη για τις θεμελιώσεις. Άρα δηλαδή αρχίζει αυτό το σύστημα και ρολάρει. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν κανένα λόγο, ούτε η περιφέρεια, το ότι εγώ καθυστερώ τις μελέτες εφαρμογής, ούτε και ο ανάδοχος, ότι δεν έχει στα χέρια του κάτι χειροπιαστό. Οπότε πιστεύω και εύχομαι, γιατί πραγματικά έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, πιστεύω και εύχομαι ότι θα ξεπεράσω. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε στο συγκεκριμένο, ευχαριστώ. Πολύ, πολύ σύντομα, να μην υπάρχει χρόνο να δω για την κυρία της συνάδελφου. Επειδή είπατε περί επικαιροποιημένων δικαιολογικών κλπ. Επειδή μέχρι πρόσφατα η σύμβαση, όπως είπατε κι εσείς, λόγω αλλαγή σε βάση περιπτώσει τη. Έχει υπογραφεί η σύμβαση εκ μέρους της περιφέρειας. Όχι, όχι. Η περιφέρεια γιατί δεν υπογραφεί. Έχει υπογραφεί.
αυτός, αυτή τη στιγμή ας πούμε την Περιφέρεια. Ήταν έτοιμη να υπογράψει, αλλά επειδή έχει γίνει αλλαγή, άλλαξε. Τώρα δεν έχει υπογράψει. Στο διάστημα, βέβαια δεν έχει υπογράψει. Στο διάστημα αυτό εδώ, βρήκε αυτό στα 30 εκατοστά, στο διάστημα αυτό εδώ, βρήκε ότι δεν έχουμε τις μελέτες επαγωγής, οπότε αυτή τη στιγμή έκανε και αίτηση διάλυσης, όπως το είδατε. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπογράψει το περιφέρειο για σήμερα, ας πούμε. Έχει κάνει ένα αίτημα διάλυσης, το οποίο το πήρε πίσω μετά, το πήρε πίσω μετά κάτω από την προϋπόθεση όπου του δώσανε επιθεωρημένες τις μελέτες επαγωγής της ένα με ένα συγκεκριμένο προϋπόθεση. Κατά τη γνώμη σας, αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως θα προγράφονται, δεν θα προγράφονται. Η περιφέρεια, κατά τη γνώμη σας, πότε θα υπογράψει. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή και με την περιφέρεια και με τον Μαρλαμίτη. Και να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ τα βρίσκω με τον Μαρλαμίτη, που είναι ο υπεύθυνος της Βουάκτορα, παρά με την περιφέρεια. Η περιφέρεια, επειδή έχει καεί στο χείλο, φυσά και το νιώθει. Έχει ένα χατζηγυριάκι το οποίο το έχει ο ίδιος, ας πούμε, και τους ταλαιπωρεί. Έχει το παραλιακό μέτωπο το οποίο το έχει ο ίδιος και τους ταλαιπωρεί. Και κοιτάει να αποφύγει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τις ταλαιπωρίες που μπορεί να προκύψουν από το έωθι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει το Σκόπελο και την Παρασκευή, έχει δοσμοτεθεί με μελετητές, με ένα εισηγητικό δικό μας, ότι θα τις παραδώσουμε τις πρώτες μελέτες. Εγώ πιστεύω ότι θα τον καλέσει η περιφέρεια, τουλάχιστον έτσι μου έχει πει. Θα τον καλέσει η περιφέρεια να φέρει τα επικαιροποιημένα δικαιολογικά τα οποία είχε φέρει, αλλά έχει περάσει. Λοιπόν, άλλος κάποιος που θέλει να ρωτήσει για το συγκεκριμένο. Προσήλθε ο κύριος Βουλευτός, ο κύριος Παπλόπουλος. Πάντως εγώ, κύριε Δήμαρχε, με αφορμή αυτό εγώ θα ήθελα να πω. Ναι, σε αυτό. Το λέω πιο πολύ ως άποψη. Θα έλεγα στις δημόσιες εκδηλώσεις και εκφράσεις μας, μην είμαστε τόσο πλουσιοπάροχοι για επένδυση στην περιφέρεια και στις αντιπεριφερειάρχες κτλ. Είδα σε εκδήλωση του Πανιόνιου πολύ έτσι θετικά σχόλια, η περιφέρεια, η περιφέρεια, δεν αναλάβαμε. Να είμαστε λίγο διεκδικητικοί στα θέματα μας και να ακουστούμε λίγο το εκάστοτε φιλενόρημα στον εκάστοτε διηγούντα. Αυτό έγινε στην εκδήλωση του Πανιόνιου για να διαφωτίσουμε. Αυτά που έλεγα στην εκδήλωση του Πανιόνιου για τον κύριο Βατούρη τα έλεγα και σε παρόμοιες εκδηλώσεις για την κυρία Δούρ. Εγώ αναγνωρίζω ότι πραγματικά ορισμένοι άνθρωποι έχουν και αυτοί στο μυαλό τους κάτι άλλο, έτσι. Μας βοηθάνε. Το ίδιο. Εντάξει. Είπα ούτε στον άνθρωπο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η ιστορία με τον Κυρτό Τσαρτάκης, ειδικά από την πόλη Ανάποδα, έχει αναδειχθεί πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι αν δεν ήμασταν οι μόνοι, ήμασταν τουλάχιστον από τους πρώτους που λέγανε ότι στο συγκεκριμένο έργο δεν υπήρχαν ούτε επαρκείς μελέτες, ούτε επαρκή σχέδια και μου κάνει εντύπωση που πέφτει η δημοσιακή αρχή από τα σύννεφα όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ήταν όπως έπρεπε. Και είναι πολύ περισσότερα αυτά που δεν είναι όπως έπρεπε και εμποδίζουν την υπογραφή. Και καλό θα ήταν να είμαστε και πιο αναλυτικοί στα προβλήματα που υπάρχουν. Άλλωστε, και όταν ο κύριος Κλειδόπουλος εισηγήθηκε το πρέπευμα του κυπέδου, υπάρχει στα πρακτικά και η τοποθέτηση δικιά μας που έλεγε ότι αυτό οδηγεί στο να μην υπάρχει γήπεδο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς πιστεύουμε και από τότε το είπαμε ότι ήταν πολύ βιαστική η κίνηση λόγω της πολύ κακής μελέτης που είχε γίνει. Απ' την αρχή δηλώσαμε ότι θέλουμε να υπάρχει ένα καινούργιο κλειστό, αλλά όχι αυτό το κλειστό με τις μελέτες, τις ψεύτικες θα πούμε εμείς, έτσι. Και δυστυχώς το ότι δεν θα υπάρξει για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα υπογραφή σύμβασης είναι που οδηγεί και τον Δήμαρχο να μας μιλάει όπως τα λέγαμε μεταξύ μας πολύ ευχάριστα σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία πραγματική απάντηση. Ούτε η εταιρεία είναι κακιά και έχει νομικό τμήμα το οποίο θέλει να μην παίρνει το έργο και να μην παίρνει χρήματα, ούτε τίποτα.
Απλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές πολύ ανάποδα, δεν υπάρχει πραγματικό και ουσιαστικό έργο για να γίνει και να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ. Και δεν είμαστε εδώ να απαντήσετε στο δεύτερο σκέφτο. Τώρα για την ανταποδοτική ανακύκλωση. Καταρχήν υπάρχει αυτό το σύστημα του Black Canvas αυτή τη στιγμή, το οποίο επί χρόνια το χρησιμοποιούμε. Υπάρχει όμως μια αδυναμία αυτή τη στιγμή, δηλαδή το σύστημα αυτό τουλάχιστον εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχουν Black Canvas, τους έχουμε ζητήσει, υπάρχουν πάρα πολλοί κάποιοι που είναι σπασμένοι και δεν μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε. Τους ζητάμε πράγματα τα οποία εγώ θα πω πέντε πράγματα και μετά θα συμπληρώσω και ο κ. Κρυθίσας. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα στην εταιρεία. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, ανταποδοτική είναι ή άλλη. Ελληνική εταιρεία ανακύκλωση. Έχουμε λοιπόν διαπιστώσει πάρα πολλά προβλήματα. Του ζητάμε συνέχεια και δεν μπορούν να μας δώσουν ούτε καμπάνια για τους κάποιους. Εμένα με φώναξε ο υπουργός και μου είπε ότι με άλλους πέντε δήμους, ο Δήμος Καρυθέας, ο Δήμος του Ναυπλίου, ο Δήμος της Κισάμου και σαν Γιάννα μας έχει επιλέξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Η ανταποδοτική ανακύκλωση εμείς είχαμε κάνει χρήση τα προηγούμενα χρόνια με δύο σπιτάκια τα οποία είχαμε. Έχετε ένα μεγάλο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σωστή χρήση στη διαχείριση των στερεών αποκλήτων με τα σπιτάκια. Γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε δύο σπιτάκια και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σπιτάκι που έπρεπε κάποιος δημότης να ξεκινήσει από σε ένα χιλιόμετρο, σε δύο χιλιόμετρο, σε 500 μέτρα για να πάει να βρει το σπιτάκι. Μας είπε λοιπόν και εγώ του το είπα και του υπουργού ότι με ένα σπιτάκι δεν κλείνει το πρόβλημα μας. Μου είπε λοιπόν ότι θα μας δώσει 9 σπιτάκια. Που σημαίνει αυτό ότι θα βρίσκεται κοντά σε κάθε δημοτικό, οπότε θα μπορεί να κάνει από μόνο του την ανακύκλωση. Γιατί εάν υπάρχει ένα και μοναδικό, πραγματικά είναι αυτό το πρόβλημα που το έχει, το λέτε και το ζούμε και εμείς. Γιατί πραγματικά το σπιτάκι από την πλατεία το κάναμε και δεν δημιουργούσαν μεταξύ των χρηστών που δημιουργούσαν προβλήματα, φασαρίες κτλ. Εάν έχει άδεια, δεν ξέρω. Όταν με φωνάζει ο Υπουργός και μου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή σε πάω σε ένα τελικό χώρο, νομίζω ότι... Πού οδηγούνται αυτά οι γυναίκες? Πώς, ε? Αυτά που οδηγούνται, χωρίς με. Πού οδηγούνται το υλικό που συσσωρεύεται? Θα παίρνει η ανταποδοτική ανακύκλωση και τα επεξεργάζει. Κύριε Πεκρή, λέω να συμπληρώσω και όσο θες αυτό. Λέω λοιπόν ότι με φώναξε ο υπουργός και μου είπε έτσι και έτσι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι για να κάνει χρήση, μάλλον για να φωνάξει και του άλλου δημάτου. Και να σα πω και πάλι, εγώ διαπίστωσα ότι ήταν 10 δημάτοι οι οποίοι ήρθαν την πρώτη συνάντηση εκεί και μα είπαν γιατί δεν μα βάζει και εμά το σύστημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο ξέρει αν υπάρχει άδεια τη συγκεκριμένη εταιρεία ανακύκλωση αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή γίνομαι χρήστη και πιστεύω ότι εάν πραγματικά υπάρχει αυτό το δεδομένο ότι θα μα δώσει και άλλα 8 σπιτάκια από αυτό που πάρα 9, πιστεύω ότι θα λειτουργήσει το σύστημα. Τώρα μπορεί να μην λειτουργήσει έτσι όπω πιστεύει ο καθένα μα. Αν οργανώσει και λιγάκι τα μαγαζιά, γιατί αυτό τώρα είναι πιο οργανωμένο. Υπάρχει φύλακα, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε 24 ώρες βάση φύλακα. Υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο γυρίζει στα μαγαζιά και μαζεύει και είναι πολύ πιο οργανωμένο από ό,τι ήταν την άλλη φορά. Λοιπόν, αν θέλει ο κ. Διευθυντής να πει κάτι. Πάντε το λόγο. Ξεκινώντα με την παραδοχή του κλιμάκου και το συγκεκριμένο σύστημα, εφόσον συνεργάζεται με τον Υπουργό Εσωτερικών και με την επίσημη πολιτεία και με τον Περιφερειάρχη, άρα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις. Όπως πολύ καλά ξέρετε, και με αφορμή και τη σημερινή συγκρότηση του ΕΣΝΑ, ο στόχος για ανακύκλωση είναι πολύ ψηλός. Άρα αυτά τα δύο συστήματα λειτουργούν συμπληρωματικά. Αυτό δεν το λέω σαν την παράθεση. Είπατε ένα πολιτικό σκεπτικό και τον τελάκι που το σέβομαι. Απλά εγώ λέω ότι υπάρχει η ΕΡΑ, είναι κάτι οι οποίοι λειτουργούν με 30% σκέφτε και υπάρχει ένα φορέα που λέγεται ανταποδοτική ανακύκλωση, ο οποίο λειτουργεί με κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, συνεργάζεται με διάφορε κοινωνικέ συνεταιριστικέ επιχειρήσει. Άρα και είναι και ένα άλλο κομμάτι τη κοινωνία.
κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην εποχή μας. Άρα, την ΣΕΠ που έχει με ανθρώπους με αναπηρία ή την ΣΕΠ που έχει με ανθρώπους που αποφυλακίστηκαν, όλα αυτά είναι ένα κομμάτι που το σεβόμαστε και καλό είναι να λειτουργεί και να έχει εργασιακή αποκατάσταση. Αυτό είναι το κομμάτι που, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και τοποθέτηση, ίσως και λύζει με την εκπροσώπηση της αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα το λειτουργούν οι συνεδρίες του ΕΟΑΝ, που δεν είναι αυτό που τσοκολιώ, γιατί ο ΕΟΑΝ είναι επίσημος φορέας εθνικός οργανισμός αναπηρίας της Ελλάδας. Αυτή η συγκεκριμένη συνεδρίαση, που πολύ καλά την αποτυπώσατε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι, αυτό που λέει η συνεδρίαση είναι το εξής, δεν λέει για την άδεια, λέει για το υπηρεσιακό πρόγραμμα. Του λέει προϋπόθεση για την άδεια. Η άδεια υπάρχει όμως, δεν αναιρείται. Το υπηρεσιακό πρόγραμμα είναι το βασικό στοιχείο για οποιοδήποτε τέτοιο οργανισμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στο κομμάτι των θεραπείων πολίτων στην Ελλάδα υπάρχουν δύο άδειες. Η μία είναι η ΕΑ και η άλλη είναι η δημοτική ανακύκλωση. Συγγνώμη που είμαι αρνητικός, αλλά τώρα και εσάς δεν το γνωρίζουμε. Άρα εκεί πέρα τι γίνεται. Η ΕΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, πρέπει να έχει τρία χρώματα. Σε πολλά νησιά και σε πολλούς ορεινούς δήμους. Και αστικούς δήμους έχει βάλει η ΕΑ τρία χρώματα. Διαλογή στην πηγή, πλαστικό γυαλί αλουμίνιο και χαρτί. Τέσσερα. Αυτό δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα σε προϋπολογισμό, αλλά ούτε και σε αποτελεσματικότητα ώστε να εξυπηρετήσει όλη τη χώρα. Άρα εκεί πέρα υπάρχει το πρώτο φάουλ εκτός Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όπως λέει και ο περιφερειακός αλλά και ο εθνικός σχεδιασμός, αυτό που πρέπει να δώσω προτεραιότητα είναι την προδιαλογική στην πηγή. Αυτό, κατά την άποψη των περισσότερων, επιτυχάνεται την αδεκοδοτική ανακύκλωση ξεπερνώντας διάφορα τεχνικά ζητήματα. Άρα, ο συνδυασμός ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα κομμάτι ευαισθητοποίηση των νέων, των μαθητών, που έχει μεγαλύτερη εκπαιδευτική σημασία και εκείνη η ελπίδα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία να δούμε μια άξιο ποσοστό και αυτό το 30%, θεωρώ ότι ισοσκελίζει και μπορεί να συνεπάρχει και η ανταποδοτική μαζί με τους ΕΑ. Σίγουρα θα συνεχίσουν οι πλεκάδοι, σίγουρα θα τους επισκευάζουν και θα ζητάνε πλεκάδους, σίγουρα θα ζητάνε ξανά από ορμοδοφόρο. Εγώ για την ενημέρωση του σώματος θέλω να σου πω ότι πριν 1,5 μήνα κάναμε και μια επιστολή στην ΕΑ και ζητήσαμε από ορμοδοφόρο. Θα πάρουμε ένα ακόμα σύμφωνα με τις ποσότητες που θα γράψουν. Μας απάντησαν αρνητικά. Τους κάναμε επίσης μια επιστολή. Θα μας δώσει ανταποδοτική. Από ορμοδοφόρο, όχι, δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Είναι άλλη νοοτροπία, μην το μπερδεύουμε. Είναι ένα κομμάτι, ένα το άλλο. Ναι, αλλά το συμπληρωματικό λέω στο νούμερο, σε αυτό το νούμερο. Δεν λέω συμπληρωματικά, να μας λέει από το δωφόρο αυτός που μας λέει και τον άλλο. Μας είπαν την ΕΑ, μόλις πιάσει ποσότητα θα πάρει το δωφόρο. Αυτή τη στιγμή όμως καταλαβαίνετε ότι με τη φυλή πρόκειται να κλείσει, με τα εργοστάσια τα καινούργια πρόκειται να ανοίξουν, αυτό το πεδίο αλλάζει. Άρα οι φορείς αυτοί συνυπάρχουν και πιθανότητα να προκληθούν. Το δεπίδι αυτό. Άρα, στο κομμάτι του πολιτικού σχετικού το σέβομαι και πολύ ορθοδομάζεται και άλλες αντιπολιτεύσεις σε άλλους δήμους που πήγε το πρόγραμμα, το βάλαμε και υποθέτει το αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, στην ουσία της μείωσης του όπου το αναποκλείται που πάρει στη φυλή, στο κοιτάζει, σε όλα αυτά που θα έχουμε, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια ευκαιρία και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αφήσουμε τα ποσά της ανακύκλωσης. Εάν έχει αδειοδοτηθεί εκ μέρους μας το σημείο που παραγωγήσαμε, εσείς έχετε την άποψή σας. Μπορεί να έχει αδειοδοτηθεί. Δώσαμε χώρο, έχετε μια άποψη, σεβαστή και δική μου, είναι σεβαστή από εσάς. Δώσαμε ένα χώρο. Με βάση ποια απόφαση το δώσαμε, πάρτε απόφαση. Παραχώρηση χώρου. Για μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν είναι κίνδυνο. Σε κίνδυνο αναθέτει. Το διόρθωσα μας αυτό. Το διόρθωσα το πιβάτο. Γιατί είναι δύο ελληνικά συστήματα. Σήμερα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπάρχει αδειοδότηση. Το διευθύνσαμε. Για την αδειοδότηση των χώρων. Τι είπατε για την αδειοδότηση. Ο Δήμος Περιβάλλοντος παραχώρησε χώρο. Θα παραχώρησε και πρόσωπο σε χώρο. Αυτό ήταν σαφές, το είπα. Είναι η άποψή σας και ο κύριος. Εγώ λέω, το ρώτησα γιατί δεν απαντήθηκε γι' αυτό τι κλέβω το χρόνο. Εάν είτε για την πλατεία είτε κυρίως για πάνω, έχουμε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση αυτού του χώρου στην ανταποκρίνωση. Δεν νομίζω ότι ο κ. Σαββιάνος, δύο σπιτάκια που είχαμε βάλει, δεν νομίζω ότι είχαμε πάρει απόφαση τα πού θα τα βάλουμε. Είμαστε τόσοι και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε περάσει ορισμένες θέσεις για τα πράσινα σημεία. Τα οποία
πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι εκεί θα μπορέσουμε να βάλουμε τα υπόλοιπα μικρά σπιτάκια. Ήθελε όμως ένα μεγάλο, το οποίο δεν μπορούσε σε κανένα από αυτά τα σημεία και επιλέξαμε τον χώρο αυτόν εδώ, τον συγκεκριμένο χώρο, γιατί δεν υπήρχε και κανένας άλλος χώρος. Δεν υπήρχε κανένας άλλος χώρος. Εντάξει. Μια επιτροπή ποιότητας ζωής που παραχωρεί χώρους. Εμείς το δημοτικό συμβούλιο δεν τον παραχωρήσαμε τον χώρο. Εμείς πρέπει να τον παραχωρήσουμε. Όχι εσείς. Εδώ είστε φάουλ, δηλαδή νέο λόγο. Εγώ δεν συζητώ αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή λέω λοιπόν, δεν είχαμε περάσει και τα υπόλοιπα, γι' αυτό σας είπα στην αρχή. Δεν είχαμε περάσει και τα προηγούμενα. Τώρα, αν κάπως δεν τα περάσαμε, τα προηγούμενα και αυτό δεν κάνουμε κατώ. Αλλά λοιπόν, σαν πιο ελληνικό, να διαφέρει σε αυτή τη στιγμή. Το φέρνω εντός δεν το κρατάω. Μια ερώτηση να κάνω, μια ερώτηση πάνω σε αυτό, μία. Για στις ερωτήσεις τα κάνεις, θα τις κάνεις. Γι' αυτό, στον κύριο Κουσίλη, δεν είναι. Λοιπόν, ο κύριος Πυλάντης έχει το λόγο. Να συμπληρώσω τα διαγωνιστικά, δεν είναι αστικό έτσι. Όχι, ο κύριος Πυλάντης έχει το λόγο. Έχουμε δύο τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση αφορά, επειδή είναι πρώτη προσφορική αγωγή. Εμείς θεωρούμε ότι είναι και παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα. Αφορά την ανάπτυξη. Να ακούσουμε τον συνάδελφό μας, που μιλάμε μεταξύ μας. Αφορά να μιλήσουν, να περάσουν έξω. Αφορά την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών. Είναι πραγματικά κοινωνική αναγκαιότητα. Το είχαμε φέρει και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο, σαν θέμα. Προχωρήσαμε πριν πάνω λίγες μέρες η συνεδρίαση της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, όπου ακούστηκε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου, για την ανέγερση κτηρίων και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ζητάμε τι έχει κάνει ο Δήμος σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα υπόμνημα από την πρωτοβάθμια, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Και μάλιστα λέει και έτσι κάνει και κάποιες προτάσεις για κάποια κτίρια. Αν θέλετε να το καταθέσουμε και εδώ μετά, δεν έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε πέρα από τις άποψεις να προτείνουμε εμείς κτίρια, αλλά τέλος πάντων μια πολύ καλή δουλειά. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τα καπί. Μπορεί να φαίνεται μικρό θέμα, αλλά όπως το βάλανε διάφοροι συνταξιούχοι, μόνο μικρό δεν ακούγεται. Είναι δύο θέματα. Το πρώτο είναι η αυξημένη συνδρομή. Βέβαια, όπως το έχουν καταθέσει εδώ, μιλάνε για μια αύξηση 150%. Στην ουσία είναι από 2 μέχρι 5, από 2 είναι 5 ευρώ. Δεν είναι μεγάλη αύξηση, το παραδέχομαι. Και μάλιστα, μιλώντας και με τον κύριο Λαλίση, μου είπε ότι όσοι δεν έχουν, τόσο μάλλον όσοι έχουν πρόβλημα οικονομικό, δεν πληρώνουν και καθόλου. Σωστή άποψη. Απλά να το δούμε λίγο αυτό. Μήπως και κάτι γενικότερο, να φύγουν και τα 2 ευρώ. Με πρόταση της Δημοτικής Αρχής, να το ψηφίσουμε όλοι. Και το δεύτερο. Αυτό αφορά έτσι λίγο ένα έλλειμμα δημοκρατίας, αυτής της δημοκρατίας που ζούμε τέλος πάντων. Είναι ότι πάλι μετά από καταγγελίες μας ήρθε σαν εικόνα ότι στις εκλογές που προηγήθηκαν τώρα εδώ και ένα μήνα στα καπί, δεν επιτρέπονται οι συζητήσεις, οι πολιτικές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό και αυτό με μια απόφαση μπορεί να αλλάξει. Οι άνθρωποι πάνε εκεί, μιλάνε για τα προβλήματά του. Ο άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να πάρει και τις περισσότερες ψήφους, κάτι έχει να πει στους άλλους. Θα μιλήσουν 5-10 λεπτά, δεν είναι το θέμα αυτό. Η τρίτη ερώτηση είναι αν ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο αντισεισμικός έλεγχος. Παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, βλέπετε τι γίνεται εκεί ο κύριος. Γενικά σε όλα τα δημόσια κτίρια. Τι υπάρχει στο θέμα αυτό και αν μπορούμε τα αποτελέσματα της τεχνικής υπηρεσίας πέρα από τους διευθυντές των σχολείων να τα έχουμε κι εμείς. Ένα τέταρτο θέμα είναι τώρα τελευταία αρχίζουν οι χώροι εποπτευόμενου θανάτου που λέμε εμείς για τα ναρκωτικά. Δεν ψεύω να υπάρχει, μα το κάνω σαν ερώτηση. Σκέψη από τη δημοτική αρχή να μπουν στη Νέα Σμύρνη τέτοια πράγματα. Οι χώροι εποπτευόμενη χρήση. Μικροί χώροι που παίρνει ο άλλο και επιπλέεται. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό, βαθύτερα κοινωνικό, δεν είναι μείωση ιατρικής βλάβης. Απλά ρωτάμε γιατί παίρνουν οι οντάπια στο παιχνίδι. Τέταρτη ερώτηση και μια πέμπτη, αν θέλετε έτσι και πολιτική, είναι νομίζω ότι πρέπει να καταδικάσουμε όλοι την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, το μόνο και τη μόνη πολιτική αν θέλετε τοποθέτηση.
αμυντική συνεργασία που μετατρέπει τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανοκρατική βάση με τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται και τον λαό. Καταδικάζουμε κάθε απόπειρα προσδρομή στρατευμάτων στις διάφορες χώρες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σχέση έχουν να φύγουν από εδώ αμυντικές δυνάμεις από την Σαουδική Αραβία, την Φιλιππή, να συνοδεύουν ελληνικά και με τη χώρα. Θέλουμε έτσι και μια τοποθέτηση από τις άλλες παρατάξεις για το θέμα αυτό. Και να σας καλέσουμε στην αυριανή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα, να διαδηλώσουμε εναντίον των υπεριαλιστικών πολέμων που είναι κοντοδιαστή. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά να έχετε, μια που δεν ακούστηκε από μικροφόνο κανένα. Υγεία με τις οικογένειές σας και καλή δυναμία στο εγώ που έχουμε μπροστά μας. Αυτό που θέλω να πω εγώ, προχθές έλαβα ένα τηλεφώνημα από ένα δημότη από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, ότι έπεσε και χτύπησε. Πήγα λοιπόν εγώ στο σημείο που μου είπε και πράγματι είναι έτσι όπως το περιέγραψε. Στο σημείο που είναι ο Φιλίπ, κινηματογράφος, ο πεζόδρομος αυτός, ο πεζοδρόμος, είναι σε κακή κατάσταση. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν θέλετε να κάνετε μεγάλο έργο και να εξεμάτες και τα λοιπά, μισό μέτρο, δύο πλάκες, να περνάει ο κόσμος να δείξει κοντά, είναι ντροπή δηλαδή, μέσα στην καρδιά της πλατείας, να υπάρχει αυτό το έργο. Αυτό θέλω παρακαλώ πολύ να πει στο πρόγραμμα και να δείχνω και δύο πλάκες τουλάχιστον να περνάει από τους ανθρώπινα, να μην πεφτεί κάτω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Επίσης, μου γίνεται αυτή την εβδομάδα κάποια τηλεφώνημα για διαφορά ένα παιδάκι που είναι με αμαία, ένα κοριτσάκι που είναι από ατύχημα 11 ετών. Έχει πάει στα μισά γραφεία του Δήμου από ό,τι μου είπε, δεν το γνωρίζω, δεν το έχω διασταυρώσει. Και έχει παρακαλέσει να εισταθεί το παιδί στο πρόγραμμα για πολίτηση. Είναι αρνητική όλη. Τι συμβαίνει, Δήμαρχε, δεν πρέπει αυτά να προηγούνται τα παιδάκια να πεθάνουν τον κόσμο, γιατί έχουμε εκλεγεί. Έχουμε εκλεγεί να στηρίζουμε τους δημότες μας και τον κόσμο. Ένα παιδάκι θα φέρει τόσο βάρος, δηλαδή, στο πολυμηθήριο. Σε μη παράκληση, λοιπόν, λύστε το, να μην έχουμε και αυτά τα εγώ λυπάμαι όταν πέσουμε. Και πάνε πόρτα και μου ζητάνε στο πράγματα. Όλο απλώς τίμω να μην να πάρει ένα παιδάκι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε νοικιάσει ένα χώρο για το τέταρτο καπί, το Μάρτιο όπως έμαθα σήμερα, του 2019. Δηλαδή τώρα με το Φλεβάρι θα μπούμε στο 10ο μήνα. 10 μήνες το έχουμε και το πληρώνουμε και δεν έχει γίνει κάτι εκεί πέρα. Περισσεύουν τα λεφτά, ένας χώρος 200 τετραγωνικών ολοκιόλων. Ελέγχει ενός ανθρώπου να χωρίσει τουαλέτες και μία αίθουσα μια ημέρα, δουλειά. Δεν θέλω να μου πει τι θα γίνει. Για ποιο λόγο 10 μήνες πληρώνουμε και απ' την άλλη αυξάνουμε τα 2 ευρώ σε 5 όταν αυτά τα έχουμε πληρώσει σε νίκια ενός χώρου που δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Είναι τόσο δύσκολο. 10 μήνες τι έχει γίνει γι' αυτό. Κύριε Παπουρέλη. Η μία ερώτηση είναι αφορά ένα θέμα που το έχουμε δείξει και το έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές. Το είπε λιγάκι η κυρία Κασίν και έχει να κάνει με τα πεζοδρόμια και με τα έργα για τις επισκευές αναμόρφωσης των πεζοδρόμιων. Ορθώς είχατε πάρει απόφαση ως Δημοτική Αρχή και την είχαμε στηρίξει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Όμως στην πραγματικότητα οι εργασίες που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο και κυρίως προεκλογικά, οι οποίες μάλιστα έγιναν και κατά τη γνώμη μας κινηματικά και αποσπασματικά, έχουν σταματήσει. Η ερώτηση μας λοιπόν είναι, σχεδιάζεται κάτι για αυτό, θα προχωρήσουν τα έργα, θα ολοκληρωθούν, θα αφορούν τμήματα, θα αφορούν το σύνολο της πόλης και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αυτή είναι μια ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αναφορικά με την εποχική γρήπη και τα σχολεία, έχει σταλεί εγκύκλειος, δεν θα σταθώ σε αυτό το θέμα από το Υπουργείο σε σχέση με τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν στα σχολεία. Υπάρχουν όμως διεξιδέες που έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Σχολικής Επιτροπής για συνολικά του Δήμου σε σχέση με την προμήθεια υγειονομικού υλικού και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αντισηπτικά. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε την πρόθεση να καλύψουμε οικονομικά το κόστος, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, και να πω ότι προφανώς δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος της εποχικής γρήπης και όλων των ιώσεων. Όμως κάποια μέτρα που μπορούμε να βοηθήσουμε για να βιώσουμε τη διασπορά των μικροβίων και αυτό είναι τα αντισηπτικά, είναι πολύ βασικό. Και τρίτη ερώτηση.
Υπάρχει στα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων που ονομάζεται Υπιών και υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας. Είχε σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μία πρόταση από το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας να γίνουν τέτοια προγράμματα πολιτικής ιατρικής που μάλιστα έμεινε σαν θέμα φέτος την πρόληψη και τη διαχείριση των αισθητηριακών διαταραχών όραση και απωή και στα καμπή του Δήμου μας. Το αίτημα αυτό έχει σταλεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετά πριν τα Χριστούγεννα, δεν έχουν πάρει απάντηση. Το Κέντρο Υγείας ξέρουμε ότι έχει οχλήσει κιόλας μέσω της διεύθυνσης και θα θέλαμε να ξέρουμε τι προτίθεται να γίνει. Ο κύριος Σωμαντήρος, μάλιστα, είναι και το πρόγραμμα ΕΠΙΟΝ, πρόγραμμα πολιτικής ιατρικής για τα καφή. Ξέρετε κύριε Σαμπλιανέ, επειδή είναι επίκαιρο και είσαι γιατρός και μου. Να απαντήσω λίγο την Δήμη, γιατί έχουν σταλεί αυτές τις οδηγίες από το Υπουργείο που λέει για απολύμανση των τάξεων. Όχι, για να γίνωσε μια εβδομάδα. Αυτό πρέπει να το καθαρίσετε, ίσως δεν υπάρχουν στο σχολείο. Δεν αναφέρομαι σε... Τα παιδάκια παίζουν, αγκαλιάζονται, δηλαδή δεν έχει καμία ουσία το θετικό. Είναι ένα από τα σχολεία σε καμία πραγματική αξία, είναι μόνο για υποστήριξη σε σχολείο και γονέα. Εντάξει, κύριε Ζαρδέν, ευχαριστούμε. Ορίστε. Κύριε Μάτριο. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Ένα. Δεν
αυτό. Μίλησε ο κ. Κρυκρέτης για την ανακύκλωση. Θέλουμε σπιτάκι ανακύκλωσης. Από ό,τι ξέρω υπάρχει εντολή τα απορριμματοφόρα να παίρνουν και τους κάδους της ανακύκλωσης και το σκουπίδι του θύμου. Το ίδιο γίνεται και σε ένα κοντέινερ που υπάρχει στην καθαριότητα. Θέλω να ρωτήσω πόσα press container έχουμε όταν πριν 6 χρόνια υπήρχαν 8 press container, 7 ανοιχτά και έγινε αγορά. Άλλα 5 άλλα container και όλα τα αυτοκίνητα των απαρότητων του Δημάρχου υπόθηκε να πηγαίνουν στην κομματερή. Έχετε καταλάβει γιατί έχουμε φτιάξει τον σταθμό εκεί. Για να μπορούμε να πηγαίνουμε όσο λιγότερα αυτοκίνητα μπορούμε έξω, να λιτώνουμε καύσιμα, να λιτώνουμε ζημιές, να λιτώνουμε όλα αυτά. Σήμερα όλα τα αυτοκίνητα πήγαν έξω. Ισοτικά, ναι, συγγνώμη. Έξω ισοτικά. Ένα κόμμα είναι ότι πιέζονται υπάλληλοι να οδηγήσουν αυτοκίνητα με κλαστές πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο και χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι ασφαλισμένα, λέτε. Ναι, βέβαια, δεν είναι ασφαλισμένα. Δεν είναι ασφαλισμένα. Και πάρθηκαν πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο και μπήκαν. Κυκλοφορούν ασφάλιστα αυτοκίνητα, δεν είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρουμε πάλι πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν σε λειτουργία, πόσα αυτοκίνητα και τι σημείες έχουμε και πόσο έχουν δρωθεί. Το έχουν ξαναζητήσει, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Η ζητήση στην καθαριότητα είναι τεράστια. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν. Περιμένει ο ένας οδηγός τον άλλο να πάρει το άλλο αυτοκίνητο να οδηγήσει. Λοιπόν, η καθαριότητα, από ό,τι βλέπετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει φοβερά προβλήματα. Κύριε Κρυκρή, εσείς παραδεχτήκατε ορισμένα πράγματα. Το μέσα λειτουργεί. Εσείς μου είπατε ότι δεν είναι μια μισή εκλογή. Αν θέλετε να απαντήσετε, ναι. Κύριε Κρυκρή, παρακαλώ. Δεν θα το πληρώσατε. Ναι, το μεγάλο. Σε λίγο δεν σε χαμηλώνει. Θέλω να επαναφέρω ξανά την ερώτηση για την ιστοσελίδα του Ψηφιακού Μουσείου. Είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Έχουμε πάρει μία πολύ γενική σύμβαση που έστειλε ο κ. Κατσαδουλιά. Είχαμε πει ότι δεν απαντάει στο τι προδιαγραφές, για πόσο χρονικό διάστημα, αναλυτικά τι είναι αυτά τα 16 διάρκεια που πληρώνουμε. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα απαντηθούν. Το επαναφέρουμε για απάντηση για αυτό το θέμα. Κυρία Καλαμαφούλη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι κινείστε περισσότερο στο θέμα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος στα θέματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, έως να έλεγα επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Ένα τέτοιος τρόπος υπήρξε και η χθεσινή παρουσία του Μητροπολίτη για να εγκαινιάσει τα χθεσινά αυτά σπιθάκια, τα οποία αναφερθήκατε λεπτομερώς πριν. Ενώ στην ουσία θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν πράγματα επί της ουσίας. Επειδή ανήκω στην ομάδα εκείνων επί της Δημαρχίας του Κουτελάκη ως αντιλήμματος που επέραμε τους μπλε κάδους στη Νέα Σμύρνη και δεν φέραμε κανένα Μητροπολίτη να τους εγκαινιάσει. Ναι, ήταν λάθος. Μου δώσατε έτσι την ιδέα μετά από 15 χρόνια να λέω ότι θα αναβείς, δεν έπαιρνε λιγότερο Μητροπολίτη. Ούτε παπά, ούτε διάκο. Επομένως θα εξαρτάται πόσο μικρό ή μεγάλο το σπιτάκι να φέρνουμε ή παπά, ή διάκο, ή Μητροπολίτη. Για να εγκαινιάζουμε. Η αναισθησία του περιβάλλοντος και η προστασία του περιβάλλοντος δεν στερείται από τόσο από την ευλογία. Καλή είναι η ευλογία, νομίζω με τον τρόπο που τη χρησιμοποιείτε, νομίζω εκφυλίζεται και το σταθμό του Μητροπολίτη. Επικοινωνιακό πυροτέχνημα το χρησιμοποιώ, αλλά εκτός από αυτό νομίζω εκτός από
από αυτό το επικοινωνιακού χαρακτήρα κινείστε και σε έναν αρταρχικό λαϊκισμό σε όλο το μέγεθος στο θέμα των, της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η γενοκτονία της ελιάς, για παράδειγμα, πριν από κάποιες μέρες, γέμισε η πόλη όλη με στίβες κλαδιά. Πού πήγαν αυτά τα κλαδιά όλα? Δεν έχουμε τρόπο ούτε να τα κάνουμε ούτε κομπός, ούτε τίποτα. Όλα οδηγήθηκαν στο χιτάκι αυτά. Τα δρομολόγια όλα των αυτοκινήτων αυξήθηκαν και ενώ μετέχουμε σε ένα πρόγραμμα από το 11 για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακος έως το 2020 για 20%, δεν πιστεύω ότι συνδεθούμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Το περιβόητο σύμφωνο των Δημάρχων, για το οποίο έτσι έχω δώσει αίμα για να σκεφτεί, αλλά νομίζω πια έχει εκφυλιστεί και αυτό. Το πράσινο στην πόλη είναι αστικό πράσινο. Δεν κόβουμε τις ελιές για να μας δώσουν καρπό την επόμενη χρονιά. Τη χρειαζόμαστε και το τελευταίο φιλαράκι για να ανασάνει η πόλη. Αυτό το τρόπο με το οποίο λοιπόν κόβηκαν οι ελιές, ρωτάω ποιος έξυπνος ειδήμων κατευθύνει προς αυτή την κατεύθυνση να κλαδεύονται τα δέντρα με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα οι ευκάλυπτοι και μετά οι ελιές. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καλαναπούλου, ο κύριος Κυριάκος Κωνσταντίνου. Μία ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε δεσμευτεί ο Ευθύνος Επιτελωμένος Δημοτικός Σύμβουλος εξαγγείλει μια καταγραφή όλων των μέτρων που είναι προσωπική, προσωποκατάστασης και τα λοιπά και αποφυγική κλίμα. Αν έχει αποκληρωθεί όλη αυτή η καταγραφή, ξέρετε. Δεν υπάρχουν δέντρα, να γίνονται κάποιες καταγγελίες τα οποία φαίνονται τουλάχιστον είναι πάρα πολύ επικίνδυνα έως και οριζόντια. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα αρκετά κυκλινόματα σε διάφορους δρόμους της Νέας Μήνης και ιδιαίτερα στην Άγκοντα, καθώς επίσης και διάφοροι κόμοι. Αυτό προφανώς έχει γίνει για να αποφεύγεται η στάθμευση των αυτοκινήτων πάνω στο πεζοδρόμιο. Άρα αυτό έχει γίνει με μια μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο, το οποίο είναι λίγο παράλογο. Στη μία πλευρά του δρόμου είναι ένας ανοιχτός χώρος στάθμευσης πάρκινγκ κυριολεκτικά και στην απέναντι να μην μπορούν να περάσουν ούτε οι ιδιώτες που κατοικούν εκεί. Παραδείγματο χάρη δεν μπορούμε να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή έρχονται και κάποιοι αυτοκίνητοι δεν μπορεί να παραλάβει να είναι ηλικιωμένο. Αν υπάρχει μια τέτοια μελέτη. Ευχαριστώ την κυρία Κωνσταντινίδη. Ο κύριος Σαμόλης. Λοιπόν, δεν θα επαναλάβω την ερώτηση που έκανε ο κύριος Ζέρβας σε ό,τι αφορά τα 16.000 που έδωσε, που δόθηκαν με το λίγο κύριο Χατζατουγιάννη στην Microsoft. Περιμένουμε την απάντηση την προηγούμενη φορά. Ερώτηση πρώτη που αφορούσε και και τα φυτάκια. Το μηχάνημα που ήταν στην πλατεία, δεν ξέρω γιατί έφυγε, μπορεί να υπόθηκε, θα ήθελα να μας το θυμίσει. Θα μας θυμίσει ότι έφυγε από την πλατεία. Εμείς νομίζουμε ότι, τέλος πάντων, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, η ανακύκλωση είναι ένα τεράστιο ψέμα, όπως γίνεται. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και δεν είναι οι κορδέλες που κόβονται, όταν ξέρουμε ότι όλα τα απορρίμματα μεταφέρονται τελικά στο ροχητά και ότι κάποιοι έτσι κι αλλιώς επιδοτούνται για να βγάζουν τεράστια κέρδη. Για μας είναι τεράστιο πρόβλημα, αν ισχύει αυτό που υπόθηκε, γιατί δεν ξέρω, οι δικηγόροι που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατούργημα να αλλάζουν οι πινακίδες στα οχήματα και να οδηγούνται, να παίρνουν σε άλλα οχήματα και κάποια να είναι ασφαλισμένα. Ελπίζω αυτό να μην ισχύει, αλλά αν ισχύει, είναι πολύ πιθανό και οι άνθρωποι που τα οδηγούν, αλλά και ο Δήμος να βρει μεγάλο πελά. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα λίγο την βοήθειά σας στο εξής. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέντρο στην Αρτάκη, στις Λεντές Κατζουρέκη. Αυτό το δέντρο ξεράθηκε, δεν ξέρω. Το πάντων ήταν μπροστά, δίπλα σε ένα περίπτερο και στην είσοδο ενός γαράζ. Η πρώτη απορία η οποία μου δημιουργήθηκε ήταν όταν μετά τις εκλογές είδα την κόρη της κυρίας Δελιγιάννη με έναν εξκαφέα να είναι δίπλα σε έναν εξκαφέα και να παλεύουν να ξεριζώσουν το δέντρο
χωρίς να υπάρχει κάποιος από την γεωπονική υπηρεσία μαζί. Αυτό το αναφέρω, γιατί θεωρώ ότι κακώς συνέβαινε κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί, παρά το ότι μου είπε ότι της είπανε να πάει και να επιβλέψει μια διαδικασία η οποία ήταν δικιά της. Θεωρώ ότι μάλλον, το λέω γιατί έχει καταγραφεί ως γεγονός, θεωρώ ότι ήταν λάθος και γι' αυτό το λόγο κιόλας έφυγαν μαζί με τον εξκαφέα πάρα πολύ σύντομα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Το δέντρο κόπηκε και αυτός που το έκοβε, νομίζω πως υπόθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πούλαγε τα ξύλα στην Αρτάκης σε διερχόμενους. Πέρα από αυτό, τώρα με ένα μηχάνημα έγινε όχι εξκαφή. Δηλαδή έκοβε το δέντρο και πούλαγε σε διερχόμενους. Ναι. Υπήρξε συγκεκριμένη καταγγελία από δημότες. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Ο Δήμος ξέρει ποιος ήταν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κατήγγειλαν και στο Facebook, δημόσια τις λίστες συνδυασμένες, αλλά και μπορούν και οι ίδιοι να το καταθέσουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο σημείο βρέθηκε ένα μηχάνημα το οποίο έσπαγε την ρίζα του δέντρου. Η απορία μου είναι η εξής. Υπάρχει η πρόβλεψη κοινωνική, η οποία λέει ότι θα αντικατασταθεί το δέντρο ή ότι ανοίγεται ο δρόμος έτσι ώστε να βγαίνει κόσμος στο πάρκο το οποίο βρισκόταν, φτιάχτηκε μετά την ύπαρξη του δέντρου εκεί πέρα. Δεύτερον, υπάρχει η λογική στον Δήμο που λέει ότι όποιο δέντρο κόβεται ή πέφτει αντικαθίσταται από ένα παρόμοιο δέντρο. Ερώτηση. Άλλη τρίτη ερώτηση που έχω να κάνω. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση η οποία αφορά τις διαβάσεις και τις αναμορφώσεις πεζοδρομίων που υπόθηκε προηγουμένως. Δεν θέλω να το πω. Σε ό,τι αφορά τις διαβάσεις που είναι και κοντά στα σχολεία, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, έχουν σβηστεί και υπάρχουν, είναι πολύ επικίνδυνο για όλους τους ανθρώπους και παιδιά τα οποία θέλουν να περάσουν δρόμους ή και για οποιονδήποτε άλλο το επιθυμεί αυτό. Έτσι. Αυτά. Σε ό,τι αφορά την ελευθεριότητα, μία ερώτηση που αφορά πάλι αυτό που υπόθηκε με την περικοπή των υπερορίων. Οι υπερορίες περικόπτονται γιατί δεν ήταν πραγματικές υπερορίες, ήταν ψεύτικες. Για ποιο λόγο περικόπτονται οι υπερορίες? Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην υπηρεσία του Δήμου, ώστε δεν χρειάζεται να δουλεύουν τόσο πολύ. Ποια είναι η λογική της Δημοτικής Αρχής? Ωραία. Ο κ. Παυλόπουλος. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε πει τα Παρασκευαστική. Είστε όλοι καλεσμένοι, 11 η ώρα. Πρωί σας έχουμε στείλει και email. Και τώρα σε κάψω για να σας ψωλάβει. Επειδή άκουσα πριν για τα σπιτάκια, για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, της αγροτικής ανακύκλωσης, τα οποία ένα ερώτημα. Επειδή άκουσα ότι διακοινόταν ο Δήμαρχος ότι έγινε η διαδικασία επιλογής. Ποια ήταν η διαδικασία, γιατί επιλεγεί κάποιος μαζί με άλλους τέσσερις Δήμους? Ήμασταν ωραίοι, δηλαδή είμαστε ωραιότεροι από τους άλλους? Είχαμε καλύτερο διάλογο, θα ήταν τον υπουργό να ρωτήσω. Εγώ κάνω την ερώτηση για να καταδεχθεί. Δηλαδή, αν ήμασταν πιο ωραίοι στο προφίλ, αλφάς κλπ. Και μέσα σε 5 Δήμους, είμαστε ένας Δήμος που έχει φοβερή διακρίνωση. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και καλό θα είναι, γιατί ακούστηκε με έναν τρόπο και έχουμε και εμείς την ίδια ενημέρωση στην πόρεση, να κρατάμε μικρό καλάθια στην ενέργεια. Για αυτή την ενέργεια της αγροτικής ανακύκλωσης, καλό θα είναι, και θυμηθείτε το, γιατί θα επανέλθουμε και όλοι, να κρατάμε μικρό καλάθια. Και ο νόμος ή το. Αυτό είναι το ένα. Αν θέλετε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με αυτό, να δώσω ένα κλου για να είστε προετοιμασμένοι. Το κεντρικό κράτος με κανένα τρόπο δεν επιδοτούσε αυτές τις ενέργειες στο παρελθόν. Ήταν υποχρεωμένες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονταν το ανακυκλώσιμο υλικό να δίνουν όλα τα μέσα διαλογής, τη μηχή και συλλογής του ανακυκλώσιμου υλικού
και μας προκαλεί αυτή την εντύπωση αυτή η εξήγηση που έδωσε ο κ. Σπιτής σε σχέση με το ότι θέλουν να δίνουν αυτό το, το μέσο, δεν πάμε να πει τι συνελευθείς είναι αυτός, είναι βανάκι ή τι είναι αυτό για την ανήκρωση. Κοντέινερ. Μας προκαλεί δηλαδή, εν θα επιδοτούνται οι επιχειρηματίες, εν δεν θα μας δίνουν τα μέσα συλλογής για τα οποία, για τα οποία μικρόκαλα, για τα οποία είναι υποχρεωμένοι. Μικρόκαλα σε αυτά. Σε αυτά μικρόκαλα τι να πανηγυρίζουμε. Να πανηγυρίζουμε και να πανηγυρίζουμε όταν η ανακύκλωση θα πάει στο 50%. Και στο 30% και στο 20%. Όχι στο 5% τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Παρακαλώ, δείτε σου. Ναι, εδώ σου. Δύο. Είχαμε καιρό να όσο αυτό να τα πούμε. Λοιπόν, Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας ανήκει σε όλο τον οσμιώτικο λαό, σε όλες τις συλλογικότητες και η επιλογή του καθενός, αν θέλει πολιτικές ή όχι, είναι κατά τη γνώμη μας αυθαίρετη, αλλά εν πάση περιπτώσει σας βάζουμε σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί πέρα όμως, μας προκαλεί επίσης αγγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο Γαλαξίας είναι σε μια εξαιρετικά κακή κατάσταση, αντίστοιχη ενός και του πολιτισμού, το οποίο είναι μοναδικό προς το παρόν. Δεν είναι πολιτιστικό κέντρο βεβαίως, ακόμα και ψάχνουμε αυτό. Είναι μοναδικό, είναι στο κέντρο της πλατείας, αποτελεί κομμάτι του αναγλύφου και έχει αυτή την άθλια εικόνα. Δηλαδή, δεν έχει θέρμανση. Προχθές κάναμε μια εκδήλωση, μας την παρακολουθήσατε, δεν είναι υποχρεωμένη, η οποία ο κόσμος πραγματικά ξεπάγιασε γιατί δεν είχε, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν είχε θέρμανση και χαλάσει η θέρμανση και δεν έχει ο λόγος Δήμος Νέας Μύρης, ο οποίος εσείς διατείνεστε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δεν έχει μικροφωνική εγκατάσταση. Πού είναι αυτή η μικροφωνική εγκατάσταση, η οποία αγοράστηκε πριν κάποια χρόνια και τώρα δεν υπάρχει. Και νοικιάζουμε ειδήσεις αναλόγαση. Λοιπόν, αυτή η εικόνα του Γαλαξία θα θέλουμε να μας απαντηθεί εντελεχώς. Δεν μας αρκούν οι εξηγήσεις το ότι ανήκει στον Γενικό Δήμο, άρα η συντήρηση κλπ. Άμα έρθω σπίτι σας και σας δήμαρχε και το τουρίζω, θα αισθανθείτε άνετα επειδή ανήκει σε κάποιον άλλον η συντήρηση του. Όχι βέβαια. Και μου λέτε ότι έχει σε τράπεζα 2 εκατομμύρια ευρώ και 10. Δεν ξέρω. Αν αυτό είναι εικόνα modus operandi καλής έξωθεν μαρτυρίας για το Δήμο μας και καλής λειτουργίας, θα σας πω. Ευχαριστώ. Ο ρόλος του Υγεία είναι αυτονόητο εξάλλου. Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δημόσιο βήμα, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο δεν έχει τη μορφή ερωτήσεως, αλλά μπορεί να την έχει κιόλας και σε ερωτήσω πώς έτυχε προχθές την προηγούμενη εβδομάδα να είμαστε σαν παράταξη στην εκδήλωση της κομής της πίδατος του Εραστέχνη Πανιώνη. Είχαν κληθεί εκεί και τα κόμματα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε την τιμή να εκπροσωπείται από τον βουλευτή της Νοτιού Τομέα, τον Χρήστο Γκατσότη. Οφείλω να ομολογήσω ότι πρώτον, τουλάχιστον τα θέματα που αφορούν τα αριστερικά σωματεία και το πολιτισμό στο Δήμο μας, και θα ήθελα να ακούσω και ο Γιώργος αυτά που τελάκης, όλες οι επιχορηγήσεις ψηφίζονται ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον οι λαϊκές συσκήρωσεις τις έχει ψηφίσει όλες. Και του Πανιώνη και του Μίλουνα και όλες και μάλιστα έχουμε ζητήσει όσο γίνεται πιο μεγάλες την ιδιαίτερη κλπ. Το άραγε λοιπόν ο Πανιώνης, ο οποίος είναι ένα σωματείο 130 χρόνων, πιστεύω εγώ και το πιστεύω απόλυτα ότι είναι ένα σωματείο μεγαλοψυχίας και πλουραλισμού. Και έτσι το προσεγγίζω. Όταν λοιπόν χαιρετάμε σε μια εκδήλωση στο Πανιώνη, θα ήθελα όχι πως υπάρχει σκοπιμότητα όπως λένε να φορείτε, μπορούν ότι γραμματική ερμηνεία κάνουν προδεχομένου και όχι τελεολογική ή φιλοσοφική. Κυρία Δικαστή, να ξέρετε τι εννοώ. Θα έλεγα να φαίνεται ότι η βοήθεια προς τον Πανιώνιο είναι του Συμβουλίου του Δημοτικού και όχι μιας παράταξης. Δηλαδή ότι είναι ψήφισμα όλου του Συμβουλίου. Το ένα είναι αυτό. Να φαίνεται δηλαδή το Συμβούλιο που ομοφωνεί για την πόλη του και τι υποστηρίζει για την πόλη του. Αυτό είναι δείγμα μεγαλοψυχίας και όχι, αν θέλετε, μικροπολιτικής, που απέφευγε να υπάρχει. Και το δεύτερο θα ήθελα να πω ότι η στάση του
αντιπροέδρου του Παγιόνιου, το λέω εδώ για να μαθευτεί, γι' αυτό το λέω, γιατί δεν έχω ούτε να μην σου και πλησιάζω κανένα. Έχω μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν έχω να λέω αυτά που θέλω να λέω και ας κρίνω. Παραλήφθηκε απόλυτα ο Χρήστος ο Κατσότης και το ΚΚΕ από την αναγγελία των προσκεκλημένων. Με παρέμβαση δική μου και μόνο μετά το ανέφερε σε μια προστροφή του ένας κύριος εκεί, Μιχαλίδης από τη Αμαντα που λένε. Και δεύτερον, αντιπρόεδρος συνόδου. Ό,τι είναι, ό,τι είναι, εδώ, ό,τι είναι, δεν έχει καλιά σημασία. Αυτός που ήρθε εκείνη τη στιγμή την εκδήλωση που εκπροσωπούσε τον Πανιόνι. Και ούτε μόνο διόρθωσε μετά στη συνέχεια, τον κάλεσε για απονομές, πάλι εκδικτικά θα έλεγα εγώ, μετά το φόρτο, όλα τα φορά το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε. Ναι, άκουσε τι είπα, και επειδή είναι δημόσιο βήμα, δεν θέλω να ακούγεται και επειδή ένα σωματείο ψηφίζουν όλοι τις εκπολιγήσεις του, θα ήθελα τουλάχιστον να υπάρχει μεγαλοψυχία της εκπροσώπησης των πολιτικών δυνάμεων που τιμούν και υπερασπίζουν τον ελληνικό αθλητισμό. Και φυσικά δεν είναι μια εκδήλωση η οποία μονάχα εξαντλείται μόνο σε αυτούς που διοικούν. Εξαντλείται σε όλους αυτούς που εκπροσωπούν την πόλη μας. Αν αρέσει αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα, που είναι ερώτημα, μια και δεν θέλετε, αν και αντιληφθήκατε το πνεύμα της τοποθέτησής μου. Έφτασε σε μένα ένα παράπονο προσωπικό από κάποια Κυριακή και δικηγόρος και ήταν πρόεδρος σε μια από τις σχολικές επιτροπές που έχουν τις εκκρεμότητες. Ότι, που στη γυναίκα μου το είπε και το λέω και έφτασε και τη τηλεφώνησε. Ότι υπόθηκε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, αν θυμάστε, ο κύριος Λαρίσης, σωστά και υπερθεμάτησε εγώ υπέρ της τοποθέτησής του, είπε για κάποιες εκκρεμότητες των σχολικών επιτροπών. Μεταφέρθηκε λοιπόν. Όποιος ήταν καλά έκανε, όποιος το είδε, όποιος το είδε. Δεν έχει σημασία. Πολύ καλά υπόθηκε, λέω, συμφώνησα και εγώ. Και είπα και εγώ ότι είναι ένα θέμα που από το 2010 το βάζουμε και ακόμα δεν έχουμε. Μου είπε λοιπόν η συνάδελφος ότι η κύριε Πετέ μου λέει, της μετέφερε σύμβουλος αυτά ότι ο Βρετός ανακοινεί συνέχεια και να μου κλέβει το θέμα σου ως εκκρεμότητα. Μονολόγησε αυτό το πρώτο λεπτό, δεν το αναμόκτεψε ο Βρετός του Λαϊκή Συσκλήρωση. Τι φοβάστε. Ακούστε με. Το μετέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν το μετέφερα, εγώ είπα ότι εγώ συμφώνησα με τον κύριο. Αφήστε να τελειώσω. Εγώ είμαι ο κύριο Οικονόμου. Καλά κάμα και δεν καταλαβαίνετε. Εκείνο που μου είπε όμως και εγώ θέλω για να υπάρχει αποκατάσταση. Αφήστε. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα, του μεταφέρατε, είπα. Δεν είπα όμως κακώς το συστήμα. Πιστεύετε για την κυρία και πιστεύετε. Αφήστε να τελειώσω. Εκείνο το οποίο το ερώτημά μου λοιπόν, μου είπε η κυρία ότι κύριε Φρέτε να ξέρετε ότι εγώ έχω τακτοποιήσει την εκκρεμότητά μου και έχω απαλλαγή. Και έχω ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του Δήμου και δεν το έχετε πει. Λοιπόν, ρωτάω και λέω ότι αν πραγματικά έχει αυτό το πράγμα τακτοποιηθεί ή δεν έχει τακτοποιηθεί για να μην επανερχόμαστε ούτε εγώ ούτε ο κύριος. Γιατί δεν βγάζει το κύριο Οικονόμου που ήταν και ο δικηγόρος της υπόθεσης και εκεί. Μακάρι να ήταν εδώ να το ρωτήσετε. Όταν θα είναι εδώ, ρωτήστε. Γιατί έχει εδώ και 6 μήνες. Ρωτάω εγώ. Η κυρία. Δεν πάνε πάνω συμβουλίο. Δεν έχει. Σα φέρω την αμόλα. Δεν έχει με σένα να κάνει. Εγώ έχω. Δεν έχω κάτι γίνει. Θα τα σταλίσω εγώ τι κατηγορίε. Καλά έκανε. Και δεν τρέχομαι να το πω. Καταγγέλω όποιος πάει τη χέρι στο δικό σου χρήμα. Τώρα το ποιος σου κατήγγειλε και όχι πάνω. Αλλά του κάνω δεν είναι. Άλλο είπα, είπα το εξής. Αν πρέπει, ακούς πώς θα σε ρωτήσω. Σε μένα παραπολύθηκε ο Λίπη, κύριε Πρετέ, τι με αναφέρεις. Αφήστε με τακτοποιήσω. Μη με αναφέρεις γιατί έχω τακτοποιήσει το θέμα μου. Και ρωτάω εγώ λοιπόν, αν το τακτοποιήσει, να μην την αναφέρω εγώ ξανά την κυρία. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας φέρω την άλλη φορά στο Συμβούλιο να μάθετε λοιπόν πώς ακριβώς τα κουμπίδατε. Για να καταλάβετε εσείς τον σχέδιο. Είναι η κυρία Γιακουβάκη και κλείνουμε τον κύριο σε όλους τον άλλο κουμπίδι. Κυρία Γιακουβάκη. Δεν είναι για κάποιος εμένα. Το ξέρω ρε φίλε, εντάξει, κατάλαβα. Σε μένα δεν σε εξήγησε. Συγγνώμη κυρία Γιακουβάκη, εγώ έχω μάθει
από την ευρώση κομμάτι. Δεν ακολουθείς, δεν φοβάσαι ένα ερώτηση. Δεν φοβάσαι ένα ερώτηση. Άκουσα, του είπανε, αυτά εγώ δεν κατάλαβα. Εμένα που είπε. Εδώ και την απόφαση να διακόψω. Εγώ είπα, καλά έκανες και το είπε. Καλά έκανες. Πάμε κύριε Ιακώβη. Άντα, το πείσαμε από σου είπε. Εντάξει, δεν μπορώ που ήσουν να ξέρεις. Λάθη κάθε από χώρα δεν μπορώ. Άλλα λες, άλλα λέω. Οκ, εντάξει. Αναφέρομαι σε εσάς ειδικά, γιατί εντάξει, τα εγγένεια και οι γιορτές και τα πανηγύρια έτσι ακολουθείτε μία τακτική που σας αφορά απολύτως, μπορεί να συμφωνούμε. Όμως, η απαξίωση και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής νομίζω ότι δεν σας τιμά. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ είναι ένα κομμάτι της ουσίας του ζητήματος που λέει προστασία του περιβάλλοντος. Να πω ότι είχατε και την έγκυστη επιτυχία στην ανακύκλωση και ότι έπρεπε κάποια στιγμή να το γιορτάσετε, άντε και να το δω και έτσι. Αλλά όπου δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ικανή μετά από τόσα χρόνια παρουσίας, να μην έχω άποψη για ένα τόσο σοβαρό θέμα ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Θεωρώ ότι μας απαξιώνεται και δεν νομίζω ότι το αξίζουμε. Αυτό. Αυτό χαρακτηρίζει εσάς. Και δεν θα περνάει έτσι. Νομίζω ότι έχετε μία ευαισθησία, εσείς ως νέος άνθρωπος, να μην απαξιώνετε τη θητεία ανθρώπων που είναι ικανοί για να μιλάνε για τα δέντρα που θα κοπούνε, είναι ικανοί για τις άδειες, για τα μουσικά όργανα και δεν είναι ικανοί να συζητήσουμε που αν υπήρχε η ευαισθησία, έπρεπε να πάρετε τη γνώμη για βελτίωση των όποιων ζητημάτων και γενικώς για την ανακύκλωση και γενικώς για αυτό όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα είναι αυτό. Κύριε Σαρδιανέ, κύριε συνάδελφε, το θέμα του να παίρνουν τα παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, μας το ακούσουν οι σύμβουλοι. Τους αφορά όταν μας όταν μπαίνει ως βασική υγειονομική προϋπόθεση για τα παιδιά να παίρνουν τα χέρια τους, είναι θέμα εκπαίδευσης. Είναι όρος υγιεινής. Τα παιδιά πρέπει να παίρνουν τα χέρια τους πριν ιδιαίτερα από κάθε γέρημα. Μέσα στο σχολείο λοιπόν, σε εποχή τέτοιας γρήπης, επιδημικής, τι να κάνουμε, το οποίο είναι αυτό το παιδί, είναι πλήρως σχολεία. Ακόμα και ένα της κυρίης να μειώνει, που δεν το ελπίζω, εμείς πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι μας για τις οδηγίες. Μην, αλλά, πώς το λένε, είναι σαν να τα ξέρουν όλα. Όχι και οι συνάδελφοι. Πολλοί να είμαστε σε τομεί από εδώ μέσα. Μόνο η κυρία Βαρουλέλη είναι ειδική και ξέρετε γιατί. Γιατί έχει λειτουργήσει σε αυτό το χώρο των επιδημιών και της πρόληψης. Εγώ μόνο από την πρακτική εφαρμογή και από αυτά που ακούμε και από και όλοι σα. Αλλά μην το ακυρώνουμε. Δεν χρειάζεται γιατί πιάνονται, γιατί τα σταγονίδια, μα είναι όρος υγιεινής. Να απορρίψουμε τελώς όλους τους φορείς, τους επιστημονικούς που το βάζουν βασική προϋπόθεση. Αν μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε χθες. Όχι να το αποξιώνουμε και το λένε. Δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει, δεν θα πω. Κύριε Σαφέ, ό,τι το ακέμπω και το μέσα, δεν θα πω. Δεν πειράζει, επισημαίνει το αναλύσεις. Είναι κακό. Να σταματάμε να μην μιλάμε. Και ο κ. Αδιανός είναι ενεργεία χειρουργός. Και όλοι
Όχι, επειδή είναι η μοναδική κυρία Παπουλέρη που σέβομαι την κυρία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ενεργεία τώρα και έκανε τέσσερις θέσεις,
Εμείς το κάναμε μόνο και μόνο για κάποιον που έχει να κάνει τις χρήσεις να το σέβεται αυτό το πράγμα. Γιατί έρχονται με 2 ευρώ και εμφανίζονται μόνο στις εκδρομές. Σε καμία άλλη δραστηριότητα προκαλούν εμφανίζονται. Είπαμε λοιπόν τουλάχιστον ας πούμε δεν το κάναμε 10 ούτε 20 και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε και εδώ. Αναγκαστήκαμε να πούμε ώστε πας και εκτιμήσουν ότι αν θα κάποιος θα γραφτεί και θα γίνει τη χρήση στον καπί, τουλάχιστον να το σέβεται. Τώρα, πολιτικές συζητήσεις, εμείς δεν είπαμε να μην γίνονται πολιτικές συζητήσεις. Τώρα, ποιος θα έχει πει να μην γίνονται πολιτικές συζητήσεις, δεν θα τα απαγορεύσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον του είπα να μην μετατραπούν τα καφί σε εκλογικά κέντρα. Το είπα, νομίζω σε κάποιους αγιασμούς που είχαμε. Παλιά είχαμε σύμβουλο που μας δεν θα απαγόρευε τις εκλογικές. Τώρα, για τις βάσεις της Αμερικάνικης και τα λοιπά. Φέρτε ένα ψήφισμα να το ακούσει τώρα ο Πολυμανικός Συμβούλιο και αν θέλουμε να το ψηφίσουμε. Η διάκαση μας είπε για τις ρίζες στον Κρέφτο στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Πραγματικά εκεί στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, στην αρχή της Μεγάλης Αλεξάνδρου, ναι, δεν είναι πλάκες και εκεί δεν μπορούν να μπουν πλάκες. Γιατί υπάρχουν οι ρίζες στον Κρέφτο, που είναι τόσο εξοπλισμένος που αν τις κόψουμε, αν τις κόψουμε θα πέσει το δέντρο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα εκεί. Θα σας το λύσω εγώ, για την κολύμβηση. Άμα μπορείτε να σε δώσουμε κι άλλα σημεία, μπορείτε να σε υποστηρίξετε. Για την πολίτηση με τα άτομα παιδικές ανάγκες. Έχουμε γράψει πάρα πολλά άτομα παιδικές ανάγκες στο πολιτικό και δημότες και ετεροδημότες. Τους είχαμε δώσει ένα deadline, είχαμε εδώ τα μέσα, το μέσα Νοεμβρίου, όσοι είχαν φέρει αιτήσεις μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, οι δημότες ή οι ετεροδημότες, τους κάναμε δεχτούς. Από εκεί και ύστερα όμως, ο καθένας έρχεται και φέρνει άλλα 2 άτομα, άλλα 3 άτομα και δεν χωράνε στο πολιτικό. Επειδή είναι το μόνο πολιτικό το οποίο είναι δωρεάν, έχει μαζευτεί όλη η Αθήνα. Και πρέπει να ψηφίσουμε και να συζητήσουμε για έναν κανονισμό πολιτικού που θα πρέπει να το κάνουμε φέτος για να δούμε πώς θα λειτουργεί καλύτερα από πολιτικό. Όχι, δεν μπορώ τώρα να κάνω. Έχω 40 ερωτήσεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλήγετε και πάλι. Καταλήγετε και πάλι. Είχαμε δώσει μια ημερομηνία. Δεν χωράνε τώρα. Διότι εγώ πώς θα επιλέξω ένα όταν ο κάθε προπονητής ο οποίος ας πούμε τους εκμεταλλεύεται τόσο εισαγωγικών όλους αυτούς, ο κάθε προπονητής μου έχει δώσει μια λίστα με 10. Πώς θα επιλέξω έναν και να το βάλω εδώ. Η άλλη 9 τι θα γίνει. Λοιπόν, όλοι τα ίδια προβλήματα έχουν. Τώρα, για τον κύριο Καστόρη που μας είπε για τον χώρο του τέταρτου κάτι, πραγματικά έχει καθυστερήσει. Ξεκίνησε ένας διαγωνισμός, γιατί το διαγωνισμό θα γίνει το πρωτό, με 2 εργολαβίες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, επειδή πραγματικά υπήρχαν τα χρόνια της κρίσης και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να βάλουν με φρέντες στις πολυκατοικίες, θα τους προβλώσουν και θα τους δώσουν δεν γίνει. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη εργολαβία και δεν το έκανα επιλεκτικά να πάω να βάλω τον κύριο Γιάννη, τη κυρία Μαρία στη Σπερίο για να κάνουν την οροσφαίρεια. Κάναμε μια δύο συγκεκριμένες περιοχές. Η μία περιοχή ήταν καλύπτεται στην Άνω Νέας Νέλη και η άλλη περιοχή ήταν από την Σοφούλη και κάτω. Έτσι που το είδατε εδώ, ξεκινώντας στη Σοφούλη από την Ξύλου Πόντου, μέχρι το παράδειγμα του Ξύλου. Όλα αυτό λοιπόν δεν συντηρήσανε τα πεζοδρόμια, δεν φτιάξανε τα πεζοδρόμια, συντηρήσανε τα πεζοδρόμια. Υπάρχει μια εργολαβία καινούργια τώρα, η οποία θα είναι από τη Σοφούλη μέχρι την Αγία Σκοτήνης. Έτσι την περάσανε την Μελέτη και ως ο νόμο έχουν τις προσωπικές. Και θα γίνει η ανάπτυξη και θα γίνει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να έρθει ο προϋπολογισμός και θα γίνει.
είπαμε από τη Σοβούλη μέχρι την Αγία Σοβαρή. Από πάνω τα πικά. Συντήρηση των πεζοδρομίων. Τώρα, για την Δήμη, όταν όλα αυτά που ζητάνε, παρά το ότι μας επιβεβαιώνουν οι γιατροί ότι δεν είναι επιμέρου σοβαρή, για ψυχολογικού λόγου, ό,τι μα ζητήσουν θα τα κάνουν. Εγώ νομίζω ότι οι σχολικέ επιτροπέ για ψυχολογικού και μόνο λόγου θα πρέπει να τα κάνουν. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι πρόεδροι. Τώρα, το πρόγραμμα για καθήκη, τι είπατε για το πρόγραμμα για καθήκη, κυρία Μαβέλη. Είναι το πρόγραμμα Ολυμπιακό. Ένα πρόγραμμα πολιτική αφήγηση. Αυτό δεν το ξέρω. Έχει στείλει έτοιμα. Έχει στείλει έτοιμα. Αν ξέρει ο κύριο Καστόρη, ο κύριο Σουρεάρη, θα μα τον πει. Λοιπόν. Τώρα, πάμε για τον κύριο Μάτζο που μα έκανε τι υπερορίε. Καταρχήν, εμεί δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε τι υπερορίε. Εμεί προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια αναπροσαρμογή των υπεροριών. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύει κάποιο υπερορίε που να μην τι πληρώνει. Αλλά όμω δεν μπορεί να ισοπεδώνεται το θέμα των υπεροριών και ο κάθε προϊστάμενο να βάλει τι ίδιε υπερορίε σε όλου του υφιστάμενου του. Γιατί? Γιατί δεν είναι ότι το δίνουμε, είναι αυτοί που πραγματικά τις κάνουν τις υπερορίες, αισθάνονται και κόρυμα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε, θα το δούμε και επειδή ξεκίνησε το δεδομένο ότι επειδή πήραμε 40 εκατομμύρια κάπα στην καθαριότητα, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται ένας ορθολογισμός των υπερορίων. Δεν έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε ακόμα. Και όποιος λέει ότι ξέρει κάτι, να έρθει να μας το πει και εμάς. Δεν έχει κάνει τίποτα ο κύριο Κούπα. Ό,τι κάνει ο κύριο Κούπα θα κάνει σε συνεργασία με μένα. Δεν αποφύγουμε των ευθυνών μου και να ξέρετε ότι ό,τι κάνει κάποιο από του συνεργάτε μου το κάνει μετά από συζήτηση μαζί μου. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή δεν κάνει πάθο από κάποιου υπεργοποιητέ, δεν θα σα απαντήσω ο κύριο Κούπα. Ο κύριο Κούπα. Αυτό βλέπω. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό βλέπω. Άρα σημαίνει ότι αυτοί που γίνεται εδώ κάνουν το κλάδιμα κάτι ξέρουν παραπάνω από μένα. Κυρία Κωνσταντινίδου, ο κύριος Κουκάς μας είπε την επόμενη προηγούμενη φορά ότι θα κάνει μια ανακοινωσία. Δεν νομίζω ότι είναι ολοκληρωμένο ακόμα. Γιατί αν μην είχε ολοκληρώσει αυτή την επόμενη. Τώρα για τους πόνους που βάζουμε, καταρχήν δεν βάζουμε κάγκελα. Κάγκελα βάλαμε δύο κάγκελα στην Αγία Σοφία στο δεύτερο σχολείο για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδάκια. Ένα αίτημα του κυρίου Σαρδιανού και πραγματικά είχε δίκιο να πάρουμε τα υπόλοιπα όλα τα κολοκύρια που βάζουμε τα έφυγα αυτά, τα κόμματα, τα βάζουμε σε στρατιώτες ώστε να μην. Ο Μαρινάκης το παίζει λίγο τρέλα. Δεν είναι απαραίτητο να σκεφτείτε. Όχι, παίζει τρέλα. Είναι μεταξύ βενζινάδι του πληγού σχολείου. Μόνο και μόνο για να πηγαίνει εκεί. Αν το κάνει το δεν ξέρω. Εντάξει. Στην Κίνα που βάζουμε τα έφυγα. Ο κύριος Φραγκούλης, για τον Εφτάλη του αυτού κύριε Φραγκούλη, αυτός, καταρχήν, όταν θα το πω, εδώ όταν είναι κάποιος ο οποίος ήταν ο ιδιωτικός της πολυκατοικίας και πίεζε το Δήμο να το κόψει, να το κάνει, να το κάνει, να το κάνει. Δεν ενέδωσε καμία δημοτική αρχή. Δεν λέω ότι εγώ είμαι μάγκες, και ακούς προηγούμενος τους πειράτευε για να το κόψουν. Ή
είδε λοιπόν ότι δεν είχε κατά κάποιο τρόπο ως διαμαγείας ξεράθη. Αυτό και ένας απέναντι ξεράθη. Άρα λοιπόν εγώ τον έκοψα, δεν ήθελα εγώ να προσωπήσω ιδιότητες αντίπου κατά κάποιο. Αλλά τον έκοψα, δεν ο ίδιος το έκανε δηλαδή αυτό. Θα του κάνει κάποια. Θα κινηθεί ο Δήμος εναντίον του. Δεν θέλετε να το πούμε, δεν το πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ερώτηση. Όχι, κάνω ερώτηση. Έχει σχέση με τη δημοτική σας κίνηση. Έχει σχέση. Σα ρωτάω. Έχει σχέση. Έχει σχέση με τον ενδιασμό σα. Έχει σχέση με τον ενδιασμό σα. Ναι. Για ποιο λόγο δεν κάνει ο Δήμος μήνυση σε έναν άνθρωπο ο οποίος φέρνει μηχάνημα στο Δήμο της Νέας Δημοτικής Αρχής κάτι τέτοιο και που την προηγούμενη περίοδο, 15 μέρες μετά τις εκλογές, υπάρχει. Υπάρχει καταγγελία ότι υπήρχε σκαπτικό μηχάνημα το οποίο το έκανε, το οποίο πήγε να ξυλώσει το δέντρο. Σε συνεργασία με άνθρωπο ο οποίο σχετίζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα κάνει καμία κίνηση ο Δήμος. Αλήθεια. Δεν θα κάνει. Δεν κάνετε εσύ μόνοι σαν ιδιώτης. Σαν ιδιώτης. Έχω στοιχεία. Δεν έχει στοιχεία να έχω. Έχω στοιχεία να ξέρω. Συγγνώμη, δεν το είπατε τώρα μόλις. Όχι, τι. Δεν το είπατε δηλαδή. Δεν ξέρετε τίποτα. Τι είπα εγώ, τι είπα, πρέπει να το κάνω μήνυση. Ότι έφερε ένα σκεπτικό μηχάνημα και έφερε τη ρίζα. Αφού το κόψανε, είναι ξεραμένο αυτό το πράγμα, ξεράθηκε. Χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια. Το μηχάνημα, τους ευχαριστούσε και το κόψανε και αφήνοντας γύρω στο μισό μέτρο. Δεν μπορούσανε πιο κάτω να το κόψανε, ήσανε μισό μέτρο. Έφερε λοιπόν αυτό σε ένα σφυρί, έτσι και έφερε τη. Θα αντικαταστήσει ο Δήμος το δέντρο αυτό ή για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με πολιτικές υποχρεώσεις δεν θα το κάνει ο Δήμος σε ένα μήνυμα. Σας ρωτάω. Ρωτάω ευθέως το Δήμα. Απαντήστε. Συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτό είναι η ρίζα του. Εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί να μην καταφέρουμε. Αλήθεια, είναι σωστό η παρανομία που έκανε κάποιος και δεν είναι σωστό να την καταγγείλουμε την παρανομία. Όπου δεν για τις διαβάσεις των σχολείων τις είχαμε κάνει πριν, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ξεχωριάσει και προσπαθούμε χωρίς με τους δικούς μας εργάτες να μπορέσουμε να τις κάνουμε ακόμα πιο ωραίες. Για το κύριο Πρετό, για την πίτα του Πανιόνιου, Άγγελε, αυτή ήταν μια εκδήλωση την οποία δεν θα πραγματιστεί. Εγώ πραγματικά στεναχωρήθηκα που υπήρχε ένα βουλευτή σα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον οποίο δεν τον ανήγγειλαν, έδωσε να ανήγγειλαν τον Τσέχο, ο οποίο έχει κύριε. Τι αυτή με μια σχολιά. Ήταν αυτή τη στιγμή τόσο ανοργάνωτη, που εγώ μετά την μία παραγγελία και τη στιγμή μόλις ο καλή μας συμβόλαιο και έφυγε μαζί με εσάς και στον κύριο Δουλέα. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Παγκόσμιος
Δεν είναι αυτό που
μιλάμε στην αδελφή για να σκεφτεί τον κύριο Καταβουλιά. Ελάτε κύριε. Η ερώτηση αφορά το πόσο χρονικό διάστημα είχε ο συσσαγωγικά εργολάβος για να διεκπαιρώσει τη δουλειά καλά του ή όχι. Για να φτιάξει, να κατασκευάσει το site. Η ερώτηση αφορά ότι το πόσο θα κάνει χιλιάδων να φτιαχτεί ένα site, πόσο χρόνο θα κρεμαστεί, τι θα εκπαιδευτούν, πώς θα δουλεύει, πότε ολοκληρώνεται, από τι αγοράζουμε με τις 16.000. Όχι, δεν αναφέρεται τίποτα. Την προηγούμενη φορά, επειδή δεν αναφέρεται στο συμφωνητικό, μας είχατε πει πως θα ενημερωθείτε και θα έρθετε να μας πείτε. Δεν θα αναφέρετε ότι με ρωτήσατε αν στο συμφωνητικό αναφέρετε σε πόσο καιρό θα μας παρακολουθούν το site. Όχι. Στις προσφορές που έχουμε λάβει, δεν είμαι σε θέση, παιδιά, θα ξέρω αυτά. Αυτό μας απαντήσατε την προηγούμενη φορά. Αυτό μας είπατε. Μας το είχατε ξαναπεί αυτό. Είχαμε βάλει χρονικό ορίζοντα. Ο χρονικός ορίζοντας. Δεν μας, αυτό που μας λέτε τώρα, είσαστε, εγώ καταλαβαίνω ότι θέλατε... Έχετε τις προσφορές εσείς. Βεβαίως, τις έχουμε, ναι. Όχι, δεν λέει τίποτα. Όχι, τι να κάνετε, είσαστε, καταλαβαίνω ότι δεν θέλατε. Είσαστε ένας ανοιχτοκέρης άνθρωπος. Είσαστε ένας ανοιχτοκέρης άνθρωπος. Όχι, 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 συγγνώμη. Κύριε Τσιάπη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα site που ο να έχει κάποιες προδιαγραφές οι οποίες να είναι πολύ πιο βελτιωμένες από αυτό, να είναι πιο γρήγορο, να είναι πιο σύγχρονο, τα οποία νομίζω φαίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Νομίζω ότι ανέβηκε το site και το είδα πολύ αυτό. Ότι συγκεντρώνει αυτά. Τώρα, σε τεχνικές λεπτομέρειες πραγματικά, τι να σας πω, δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Όχι, όχι, συγγνώμη, είδα τη φθηνότερη, εκτιμώ ότι είχε τις προδιαγραφές. Για 16.000 ευρώ πήρατε μία προσφορά, η οποία, ναι, πήρατε τρεις προσφορές από... Ξέρουμε όλοι πώς δίνονται τρεις προσφορές από κάποιον που δεν απαντήσετε. Ωραία. Δεν λέει, κύριε Χατζατουριάν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είσαστε υπεύθυνος για την υπογραφή 16.000 για ένα site το οποίο δεν λέει ούτε τι προδιαγραφή. Είναι open, είναι ανοιχτό λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί. Είναι προκάτ όλα, δεν αναφέρει από πότε μέχρι πότε, δεν αναφέρει. Καμία συζήτηση, δεν αναφέρει. Τι δεν ξέρετε, δεν ξέρετε τι υπογράψατε. Σας λέω, έχω το χαρτί του Δήμου εδώ. Σας ρωτήσαμε την προηγούμενη φορά, τι υπογράψατε. Στο συμφωνητικό δεν μπορεί να παίρνουν, παιδιά, οι όροι των τεχνικών παραγραφών. Στο συμφωνητικό μπαίνουν τα πάντα. Εκεί μπαίνουν. Στο συμφωνητικό μπαίνουν τα πάντα. Υπάρχει μια μελέτη, εκτός αν το συμφωνητικό της οργανισμού, τη μελέτη, στην οποία αναφέρεται αυτό του ζήτησε και δεν στόχευε. Στο συμφωνητικό. Είσαστε ανοιχτοχέρης και κουβαντάς άνθρωπος και δεν ρωτάτε. Δεν ρωτάτε. Δεν ρωτήσατε. Παραδεχτείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν ρωτήσατε πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να φτιαχτεί. Τι σέρβις για newsletter θα γίνει, τι, άρα, ωραία, άρα λοιπόν εσείς θα μας φέρετε σε τρεις μέρες, σε τρεις θα μας φέρετε τον επόμενο χρόνο. Είμαστε αυτοί οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους δημότες πληρώνουμε 16.000 ευρώ για ένα site το οποίο τον άλλο μήνα θα φέρετε εδώ πέρα. Εσείς θα δεχόσασταν, εσείς δέχεστε, δέχεστε να μην έχετε συμφωνία που να λέει πότε αρχίσει και πότε δίνει κάτι. Τίποτα δεν έχει στη διάβια. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο κύριε Θεοδωρία στη διάβια. Κύριε Θεοδωρία, γιατί γνωρίζετε την υπόθεση. Εσείς γιατί διαρρυθμίζετε τα ημάτια σας με τον κύριο Θεοδωρία. Γιατί διαρρυθμίζετε τα ημάτια σας. Γιατί ενοχλείστε. Εσείς κυρία Θεοδωρία. Μόνο η απευθείας ανάθεση. Δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει ένα έργο, πότε τελειώνει. Δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζετε. Δέσαμε 16.000 έτσι. Και
Το φρεσάκι, πινακίδες, από την πλειοκτήρια μεταφορών, μπορείτε να πάτε, να δείτε,
και να το πω το και το ασφαλίσει. Ελάτε πόσο καιρό κυκλοφορεί. Για να συνδυάζω το οδηγού. Στη διάθεσή σα. Βεβαίω. Ελάτε κύριε Ρίση. Και εγώ στη διάθεσή σα τα στοιχεία που ζητάω. Δεν βλέπω όμω τα φέρνετε. Τα αποφεύγετε κύριε Ρίση. Έχετε μάθει να μην απαντάμε σε τίποτα. Ελάτε κύριε Ρίση. Ο δεύτερο πολιτιστικό οργανισμό έχει κατά τη καθαριότητα. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλός, έτσι. Βέβαια, πάρα πολύ καλός. Είναι παραδείγματα από εσάς. Δεν έχετε να απαντήσετε πουθενά. Δεν ξέρετε τίποτα. Είναι παραδείγματα. Μπράβο. Μπράβο. Η καθαριότητα να μην βρωμάει όσο. Καταρχήν, κύριε Κουλιάδη, το προεδρικό διάταγμα 99-2017. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα από τότε, από όταν βγήκε. Έχουν γίνει μελέτες για τις εκκρεμότητες στους παιδικούς σταθμούς. Κάποιες από αυτές δεν έχουν πάρει ακόμα αριθμό, όπως λέμε, μελέτες από την ελληνική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή, το 2020, θα αντιληφθούμε να κάνουμε ένα μόνο δρόμο, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από αυτά. Τα περισσότερα δεν είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι. Πολύ λίγα είναι τα σημαντικά, γιατί το Σεπτέμβριο μπορεί να μην μπορούμε πολύ η διορία αυτή, μπορούμε να μπορούμε να εισάγουμε παιδιά. Άρα υπάρχει αγώνα τρόπου σε αυτό. Πολιτικές συζητήσεις και θα ήθελα να πω γενικότερα και για το Πεντάριο. Θα ήθελα να τελειώσει λίγο η σπέκουλα αυτή με τα καπί, γιατί εγώ παρέλαβα έναν οργανισμό στον οποίο οι άνθρωποι τσακώνονται και λένε ότι εδώ είναι το τραπέζι αυτή τη δημοτική παράταξη και εκεί είναι τη άλλη. Τσακώνονται μεταξύ τους και είναι έτοιμοι να πιαστούν τα χέρια. Υπήρχε ένας κύριος, όντως κύριε Κουλάρη, που μου είπε προεκλογικά ότι θέλω να κάνεις γενική συνέλευση για να πω σε όλους. Και έμαθα μετά ότι μπορεί να μην είναι από την ίδια ιδεολογική μήτρα με τη δικιά σας. Ότι θέλω να πω σε όλους ποιο είναι το κομματικό και το πολιτικό μου ιδεολογικό υπόβαθρο για να με ψηφίσουν. Και είπα ότι δεν είναι λογική να μεταφέρουμε αυτό το πράγμα στα καπί και δεν έγινε απλά η συνέλευση με αυτή τη λογική. Προφανώς δεν έχουν απογορευτεί πολιτικές συζητήσεις και αν κάποιος το έκανε θα το κοιτάξω κακώς, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να πιάνονται στα χέρια. Ειδικά στο πρώτο καπί, κάποιες στιγμές φτάνουν σε σημεία που δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι αυτοί που φτάνουν σε αυτά τα σημεία πρέπει να εκδοθούν, να φύγουν από το καπί. Λοιπόν, επόμενο για τα 5 ευρώ. Θα ήθελα να μην γίνεται σπέκουλα και ειδικά με το 150% είναι μια χρήση νούμερο που μπορώ να την κάνω και εγώ. Γιατί μπορώ να πω ότι από 0,18,182 ευρώ, 7 ευρώ που ήταν ένα μήνα η συμμετοχή, τώρα πήγε στα 0,413 λεπτά ευρώ το μήνα. Όταν οι εκδρομές και όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες που γίνονται έχουν τιμές, του στυλ, όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια, του στυλ 15 ευρώ, 20 ευρώ, 190 ευρώ η εκδρομή. Όταν λοιπόν συμμετέχουν σε αυτά, όλα το υπόλοιπο είναι σπέκουλα. Εγώ όμως έχω πει για να είμαι σαφής, γιατί το αναμενόμενο έσοδο από αυτή την αύξηση είναι 7.000, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ένα ζήτημα αυτοδέσμευσης, γιατί έχω παρατηρήσει περιστατικά και μπορώ να το καταγγείλω περιστατικά ψεύτικων εγγραφών. Εγγραφών που έρχεται ένας και γράφει 20 άτομα και δίνει δίευρα σαν τις εκλογές των κομμάτων και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει αυτοδέσμευση και τα χρήματα αυτά θα γυρίσουμε διαφάνεια στους πολίτες, στους ωφελούμενους συγγνώμη των καπίν και θα μειωθούν τα χρήματα από την εκδρομή ή από τις δραστηριότητες ή θα δοθούν σε αφόρους. Και ήδη υπάρχει και η διαδικασία για τους αφόρους ότι όποιος φέρνει χαρτιά δεν πληρώνει τίποτα. Παρακαλώ λοιπόν να σταματήσει αυτή η σπέκουλα με το 150% και αυτά που σας λέω εδώ τα έχω πει ευθέως και σε βίντεο και παντού. Είναι ένα συστατικό αυτοδέσμευση των ανθρώπων. Αυτοί που τιμούν τα καπί και χτίζουν τις ομάδες, γιατί νομίζω έχω συζητήσει με αρκετούς από εσάς ότι οι ομάδες είναι το πιο σημαντικότερο πράγμα στα καπί, πρέπει να τους τιμήσουμε. Και όχι για αυτούς που είναι ψεύτικες εγγραφές. Επόμενο, δεν τα καπί. Η σύμβαση υπογράφηκε 18 Απριλίου του 2019. Ήδη και είναι 800 ευρώ το μήνα, ήδη από το Φεβρουάριο του 2019 υπήρχε μια δυσκολία στη διοίκηση του νομικού προσώπου μέχρι και όταν ανέλαβα στις 15 περίπου Οκτωβρίου αφού βγήκε η απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο που θυμόμαστε που καθυστερήσατε κλπ. Όλοι
και βγήκε και η απόφαση από την αποκεντρωμένη. Το παρατήρησα αυτό, ότι σαν πρόβλημα, είπα δεν είναι ανοιχτό και στα μέσα του Οκτωβρίου ξεκίνησα μια διαδικασία γιατί δεν έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Τότε η τεχνική υπηρεσία διαφώνησε με τους λογιστές του νομικού προσώπου, γιατί οι λογιστές είχαν περάσει τον προϋπολογισμό από πέρσι. Το κονδύλι σαν συντήρηση, η τεχνική υπηρεσία ζήτησε να το περάσουμε σαν έργο, διαφωνήσανε. Τέλη Νοεμβρίου τελικά, αφού άλλαξα, έκανα αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πέρασε σαν έργο και πήραμε επιτέλους αριθμό μελέτης από τεχνική υπηρεσία. Αρχές Δεκεμβρίου πήγα στον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών και ζήτησα να υπάρχουν τα διαθέσιμα στα ταμεία και έστω από τα 1.700 που είναι το ετήσιο ποσό του Δήμου να πάρουν τουλάχιστον όσο ήταν και πρόκληση 1.450, έτσι ώστε να υπάρχουν τα διαθέσιμα για να μπορέσω να προκηρύξω τον διαγωνισμό. Συμφωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και τους Οικονομικούς του Δήμου. Πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Ήρθαν οι γιορτές, μετά τις γιορτές αρχίσαν να καταθέτουν, οι άνθρωποι, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις μελέτες, τις προσφορές τους. Και διαπιστώθηκε λοιπόν τρεις μέρες, τέσσερις πριν γίνει ο διαγωνισμός, ότι δεν υπάρχει επιτροπή. Εκεί διαφώνησε Επιτροπή Εργαζομένων για να δουν τις προσφορές. Εκεί διαφώνησε Τεχνική Υπηρεσία και το προσωπικό του νομικού προσώπου για το ποιος φταίει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν κλαίω παραπτωχημένο γάλα, δεν υπήρχε αυτή η επιτροπή. Με προσωπική δική μου παρέμβαση πήραμε και φτιάξαμε τελικά με τον κ. Κοστούρο, έβγαλε την απόφαση της Επιτροπής. Υπάρχει αυτή η απόφαση και μετά. Όμως επειδή πέρασε τον προϋπολογισμό του 2020, περιμένουμε να εκκληθεί ο προϋπολογισμός. Ο οποίος προϋπολογισμός, από την αποκεντρωμένη, ο οποίος προϋπολογισμός έχει κατατεθεί από τους πρώτους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων στην Αττική, ήδη από 10 Νοεμβρίου νομίζω, αν θυμάμαι καλά κάπου εκεί. Αλλά όμως μας είπανε, χωρίς ντροπή, ότι ο λόγος που δεν μας τον έχουν εγκρίνει είναι γιατί παίρνουν ρουσφέτια μπροστά και εγκρίνονται άλλοι προϋπολογισμοί νομικού προσώπου που κατέθεσαν μετά. Εξαιτίας αυτού λοιπόν είμαστε κάθε μέρα να εγκριθεί ο προϋπολογισμός και τη Δευτέρα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο και αν έχει εγκριθεί και περάσει μέσα στο Φεβρουάριο θα γίνει ο διαγωνισμός. Επίσης, νηπιαγωγία, τρέχουμε ήδη, τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά, τρέχουμε ήδη ασκήσεις για το τι θα συμβεί αν φύγει μία τάξη των παιδικών σταθμών, ποιοι θα μετατραπούν σε βρεφική. Και μάλιστα με έχουν προσεγγίσει και από τους συνδικαλιστές, μου είπαν ότι σας έχουν δει όλους, εκτός από μένα και τον κύριο Τσουλάκη, που τον αφήνει στο τέλος, για διάφορες προτάσεις και ίσως είναι αυτές που αναφέρει ο κ. Κουλάνης. Πάντως, επειδή υπάρχει πάλι μια συζήτηση στο Δήμο, εγώ σας λέω προειδή ότι διαφωνώ να παραδοθούν κτίρια παιδικών σταθμών για να ικανοποιηθούν τα νηπιαγωγεία, να είναι στο καινούργιο νηπιαγωγείο. Ορίστε. Δεν μπορούν να αξιώνουν. Συγγνώμη, για να τελειώσω γρήγορα. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ηπειών. Δεν το ξέρω καθόλου, δεν έχω ενημερωθεί. Θα πρέπει τη Δευτέρα που έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο να μας ενημερώσει, αλλά πάνω από την κοινωνική υπηρεσία. Πάντως, να πω για την κοινωνική υπηρεσία και τους γιατρούς, ότι οι γιατροί δηλώνουν για κάποιο λόγο αναρμοδιότητα σε διάφορα πράγματα, όπως και τα βγάζουν εξαρτητικά τα οποία που χρειάζονται για τις εκδρομές, τα καπί και για άλλα. Και μάλιστα έχει υποθεί που το μεταφέρουν οι ηλικιωμένοι ότι εμείς είμαστε εδώ μόνο για να γράφουμε συνταγές. Θα πρέπει, άρα κατά αυτή την έννοια, προφανώς και αυτό το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, πιθανώς να μην μπορεί να γίνει από τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να δούμε πώς να το εφαρμόσουμε. Σε παρακαλώ να τελειώσω γιατί θα με διακόψω. Επίσης, να σας ενημερώσω ένα τελευταίο σε σχέση με το ΚΑΠΗ, ότι την Κυριακή το βράδυ είχαμε μια καταστροφή από μια πλημμύρα, την κακή συντήρηση του κτίριου. Το πρώτο πράγμα που κοίταξα είναι να μην χαθούν αρχεία, για να μην υπάρχει καμία τέτοια. Ξεκίνησε από τον τρίτο όροφο του Ελευθερίου Βενζέλου 18 και έπεσαν τα νερά κάτω. Στα γραφεία. Ξεκίνησα να μην χαθούν αρχεία. Φαίνεται ότι δεν χάθηκαν αρχεία. Οπότε να μην υπάρχει κάποια σκοτεινή εικόνα. Βέβαια, καταστράφηκαν κάποιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, θα δούμε τι θα κάνουν. Και για τις σχολικές επιτροπές δεν γνωρίζω, κύριε Πρετέ. Και επίσης, δύο τελευταία πραγματάκια σε σχέση.
διαστροφής εξ επαγγέλματος σε σχέση με την ανακύκλωση προβόθηκαν κάποια πράγματα. Καταρχήν, κομπόστ με ψηλό διστό κλαδιά, παρακαλώ να μου πει κάποιος που γίνεται στην Αττική. Δεν γίνεται πουθενά. Κομπόστ γίνεται σε, επειδή δούλευα σε τέτοιες εταιρείες, κομπόστ γίνεται μόνο με μαλακό ιστό. Τα ξυλώδη ουσιαστικά φάγονται. Ουσιαστικά φάγονται. Επίσης, οι επιδοτήσεις που δίνονται σε ιδιώτες, όσο δίνονται και αν δίνονται, δίνονται μόνο για τη διαχείριση στην πηγή. Γιατί ουσιαστικά θέλει το κράτος να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία. Αν γίνεται σωστά ή όχι, είναι άλλη συζήτηση, αλλά μόνο για τη διαχείριση στην πηγή. Και για την ανακύκλωση τελευταίο. Δεν θέλω τώρα. Για την ανακύκλωση τελευταίο, σε σχέση με το στόχο του διαδίκτυου 50%, να σας πω ότι το ΕΜΑΚ που διαχειρίζεται, το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης που διαχειρίζεται, ουσιαστικά το μπλε κάτω, προ κυρίας Δούρου, έφτανε στο 30%. Μετά την κυρία Δούρου που έδωσε απευθείας ανάθρωση στον άκτορα την αναβάθμιση του εργοστασίου, 6 εκατομμύρια ευρώ, τώρα έχουν φτάσει στο 7-8%. Άρα, εδώ πέρα καλά είναι όλα αυτά που συζητάμε, το 30 και το 50, αλλά αυτή τη στιγμή στο ΕΜΑΚ γίνεται ανακύκλωση 8%. Ευχαριστώ τον κύριο Καταρίσια. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ΕΜΑΚ διαχειρίζεται σύμμυκτα. Δεν διαχειρίζεται ανακυκλώσιμα. Διαχειρίζεται ανακυκλώσιμα στον βαθμό που συμμετέχουν στα σύμμυκτα και τα διαχωρίζει. Άρα δεν είναι το κάτι εξοχή να βγάλει τον ανακυκλώσιμο. Το δίπλα. Το κέντρο ανακύκλωση τα κλάει που είναι δίπλα. Μην το βέβαια. Μετά από 2 ώρες 20 λεπτά θα ξεκινήσουμε το έθνατο σχέδιο. Περνάμε στην υπηρεσία. Θέμα πρώτο. Έκριση συμπληρωματικής καταναλωγής ΚΑΠ έτους 2019 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Βενιζελάδης. Στη διάθεση χρημάτων
για θέρμανση στα σχολεία, μια έκτακτη επιχορήγηση, η οποία δόθηκε και πέρυσι το Δεκέμβρη και πρόπερ στο Δεκέμβρη. Πρόπερ στο Δεκέμβρη ήταν 20.000 ευρώ, φέτος είναι 56. Αυτό είναι στα θετικά, ότι η πολιτεία και το Υπουργείο σχέθηκε ότι πραγματικά οι χωρικές επιτροπές δεν μπορούν να βγάλουν πέρα με τις αυξημένες δαπάνες στα λειτουργικά τους έξοδα και δώσαν ένα μικρό επίδομα για τη θέρμανση. Κλείνω για το θέμα. Τώρα, αυτά που είπε ο κ. Σουτελάκης στην τοποθέτησή του. Ο Δήμος και πρόγραμμα έχει και σχεδιασμό έχει, δεν είναι όμως αυτή τη στιγμή έτοιμος, παρόλες συζητήσεις που έχουν γίνει, να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον πραγματικό του σχεδιασμό για την υλοποίηση του προγράμματος της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Είμαστε κάποιες διεργασίες, τις οποίες έχουμε να ολοκληρώσουν. Πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κατασταλάξει. Επίσης, να πω ότι δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Δεν είπα ότι είπατε. Είπατε τις σωστές αίθουσες. Είπατε. Ακούστε. Οι 12 ή 13 αίθουσες υπόθηκαν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον κύριο Κέντρο που ήταν στη διεύθυνση, που είναι και τώρα διευθυντής της πρωτοβάθμιας τέταρτης διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει Νέα Σμύρνη. Δεν είχα κανένα λόγο, αν και τα στοιχεία μου είναι λέγαν άλλα, να τους αμφισβητήσω. Γι' αυτό είναι το συνυπέρας. Περιμένετε τώρα, περιμένετε να ακούσετε όμως και στη συνέχεια, να μου επιτρέψετε. Στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Δήμαρχο, το Υπουργείο Παιδείας, με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, την κυρία Κίτα, μας είπε η Γενική Γραμματέα ότι με την έρευνα που κάναν αυτοί, οι πραγματικές ανάγκες είναι για 6 ως 7 έτους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα το αν η αίθουσα είναι 7 ή 13 ή 22. Είμαστε εκτό θέμα. Δεν λέμε ψέματα, μα δεν το λέω. Όχι. Το έχετε υπογράψει και το έχετε αποδεχθεί. Αν εσεί αποδέχετε αυτό που μου είπε ο διευθυντή. Όχι, το έχετε υπογράψει. Εσείς έχετε αντί να μας πείτε αυτό που συμφωνήσατε με τους φορείς της Νέας Μύρνης. Μας είπατε αυτό που συμφωνήσατε με μια κυρία η οποία δεν γνωρίζει που είναι η Νέα Μύρνη. Όταν το ρημάζει, αυτή η εκχώρηση. Λέω λοιπόν, δηλαδή ποιος αντιδήμαρχος θα είναι εκτός θέμα. Τα σχολεία, σωστά τα σχολεία. Τα σχολεία, σωστά. Λέω λοιπόν, προσέξτε, κλείνω. Για το παράδειγμα σας απάντησα πάνω πέρα. Ό,τι θέλετε εσείς. Δεν θα μας το είπα. Λέω λοιπόν και κύριο κύριε Δήμαρχε και σε εσάς απευθύνω. Εάν θέλουμε να κάνουμε δίχρονο υποχρεωτικό, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε το Πάσχα. Διότι από το Πάσχα μέχρι το Σεπτέμβριο, όποιες και αν είναι οι σκέψεις μας, όποιες και αν είναι οι προτάσεις μας, δεν θέλουν να υλοποιηθούν. Άρα η συνέχιση της παλινδρόμησης αυτής οδηγεί στη μη εφαρμογή του. Τι έτσι χρειάζεται. Και πρέπει να το κάνουμε. Και να το κουβεντιάσουμε. Θέλει κανείς να μιλήσει επί του θέματος. Όχι επί του θέματος. Αν θέλει κάποιος επί του θέματος, να δώσω τον λόγο. Θα σχολιάσει. Δεν μπορώ να μείνω να πάρει. Για να μην πούμε τώρα σε άλλα θεματάκια, εγώ αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η προσχολική αγωγή. Αυτή τη στιγμή, επειδή θέλουν να μας πετάξουν το μπαλάκι, εγώ πιέζω και το Υπουργείο και το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΔΥ, ώστε να μπορούν να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν την προσχολική αγωγή. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω ούτε προκάρ να βάλω μέσα στα σχολεία, γιατί το έκανα που να κάνει και αυτό που ήταν της αγοράς των εκπαιδευτικών και των συλλογών. Θέλω λοιπόν να έχω μια πρόταση και προτάσεις, τις οποίες να μπορούν να υλοποιηθούν. Να υλοποιηθούν όμως, να βάλει και το χέρι στην τσέπη του Υπουργείου για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτές τις προτάσεις. Εντάξει. Μπορείς ο τύπος να μην υλοποιούνται σε ένα χέρι του Υπουργείου. Συνάδελφοι, υπάρχουν δηλαδή, 320 τύπους που το έχουν υλοποιήσει 307 του Υπουργείου. Και άλλοι πώς το κάνουν. Γιατί είχαν αίθουσες, είχαν. Όλοι 320. Δεν το ξέρετε το θέμα αυτό. Το ξέρω καλύτερα από εσένα. Εγώ έχω και προτάσεις. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Το οποίο λύνεται αμέσως. Συνάδελφοι. Και ο κύριος Ζαμπός,
ζητάει τον λόγο, όχι ελπίζω, για κάτι αντιδημοκρατικό που έχει λάβει η χώρα στην αίθουσα αυτή. Παρακαλώ. Στην εισήγηση που έκανε ο κ. Στελιάκης στην αρχή, είπε το εξής, ότι άκουσε στην πρώτη. Όταν προμηθήσατε τώρα, σε αυτό το θέμα, έτσι πήρε από τέτοια λεφτά. Είπατε ότι έχετε ακούσει γύρω-γύρω μέλη του Συμβουλίου να λένε ότι σκέφτονται, θα σας ακούσετε πριν θέλετε, ότι σκέφτονται. Ότι σκέφτεται έστω ο Δήμος, κάποιος το είπε. Δεν το είπε ο Δήμος, δεν είναι ο Δήμος. Δεν σας είπα ότι το είπε δημοτικό σύμβουλο, δεν μου βάζετε με γέννες εφήνες. Όποιος και να το πει. Βγήκε και εξέφρασε μία άποψη που πιθανότατα έχει σαν σκέψη. Και εσείς είπατε με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτό, θα πρέπει να το περάσει από εδώ μέσα. Μισό λεπτό να τελειώσω. Θα σας ενημερώσει όταν θα είναι το να κάνει μία σκέψη. Το να κάνω μία. Αφήστε να σκαλώ. Όχι, αν εγώ σκεφτώ κάτι και το συζητήσετε με τον κόσμο, γιατί θέλω να πάρω μια δεύτερη άποψη από εκεί. Πάτε από εκεί και πάλι. Και πάλι από μένα. Αφήστε με πρώτα. Και από την υπόλοιπη. Αφήστε με πρώτα να τελειώσω. Είναι προφανές ότι εγώ μπορώ να πάρω και να διαμορφώσω μια σκέψη. Φυσικά όταν θα ολοκληρωθεί και θα πρέπει να γίνει πράξη και να τη συζητάτε. Και θα πρέπει να γίνει πράξη. Τι έπρεπε να καταλαβαίνετε με την έννοια. Απαγορεύεται στον κόσμο να συζητάει. Όχι. Για οποιαδήποτε σκέψη του δεν πάει. Απαγορεύεται. Σε επίσημε αντιπροσωπείε του κόσμου να θέλει τα θέματα που δεν έχουν τα τίποτα του κόσμου. Σε παρακαλώ πολύ, μεγάλη τελειώσει.
Δεν είμαστε αντίθετοι με την δωρεά του Επιτρόπου, το κανονικό σπιταλιού αυτού.
από την άλλη, όμως θέλουμε να πούμε ότι ο Δήμος, πέραν που να κάνει μια ωραία αυλά και να είναι απλός παρατηρητής, έχει υποχρέωση να επιληθεί του σχήματος ασφάλειας με άλλα μέσα και μέτρα. Τι σημαίνει αυτό, όχι καταστολής ή δωρεάς αναγκαστατικό μηχανισμό, αλλά να ενισχύσει τον μικροφωτισμό όπως πρέπει να είναι, και επίσης να απλώσει τις δραστηριότητες του, γιατί είμαστε πολύ υδροκέφαλοι, τόσο σε ανάπτυξη όσο και σε δράσεις μέσα στην πόλη, να κάνει μια στροφή προς όλες τις γειτονιές και να απλώσει και τις πολιτικές εκδηλώσεις και τις αμυντικές και τις κοινωνικές, και με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος θα προστατεύσει τις περιοχές, τις γειτονιές του και θα επιδώσει την ασφάλεια. Αυτά είναι ούτε καν ασφήριες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζέβας. Από την πλευρά της πόλης Ανάπολα είμαστε κατά αυτής της απόφασης και νομίζω είναι λογικό, δηλαδή είναι μεταφράκ πόρων από την τοπική αυτοδιοίκηση προς το ελληνικό κράτος. Την ώρα που αγοράστηκαν 700 μηχανάκια για να φτιαχτεί η ομάδα δράση, να χτυπάει τον κόσμο, δεν σκέφτηκε το Υπουργείο, δεν σκέφτηκαν να πάρουν πιθανώς να δώσουν ένα μηχανάκι εκεί. Έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση να τους λύσει το θέμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να το ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορούσε πιθανώς, αν δεν μας χρειάζεται αυτό το μέσο, να σκεφτούμε κάπου που θα είναι χρήσιμο με κοινωνική αναφορά, ή όχι με αναφορά καταστολής ή με αναφορά μιας λειτουργίας που το ελληνικό κράτος πρέπει να το κάνει. Από αυτή την πλευρά είμαστε κατά της. Για πολλούς συναδέλφους που είναι εδώ, αλλά και όλους του συμβούλου και για την κυρία Πρόεδρο, να γνωρίζουμε όλοι ότι η έννοια ασφάλεια είναι καινούριο δικαίωμα που παραχθεί έτσι την τελευταία δεκαετία. Και το όνομα της ασφάλειας δυστυχώς βλέπουμε και στις μέρες μας να παραβιάζονται δημοκρατικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες των πολιτών και της νεολαίας. Είδαμε δεν είναι παρεξηγήσιμο αυτό. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι παρεξηγήσιμο. Όχι, δεν είναι μια γυναίκα τώρα μπορεί να. Όχι, μόνο εσεί δύο φορέ άντρε τότε. Δύο μόνο. Άρα λοιπόν. Αυτό παίρνει και την πλήξη. Εξιστικό. Εξάλλου ο κύριο Σιλίκο το ίδιο. Σε ισοψηφία την πλήξη. Δεν είδαμε με την πλήψη μου τι αποφάσει πάνε δεν κάνει τα πράγματα. Δεν άλλε αποφάσει. Προσεχέτε. Λοιπόν, προσεχέτε τι αποφάσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ενέργειε οι οποίε έμεσα ή άμεσα ενισχύουν την έννοια τη ασφάλεια παύλα καταστολή. Δεν είμαστε σε θέση να τις ψηφίσουμε όσο και αν θέλουμε καλά με την έννοια της προφύλαξης παραπατικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Είδατε τα ξεκινώματα γυναικών από τις δυνάμεις καταστολής που δεν είδατε, είδατε, είδατε. Νομιμότητας της πόλης μου, της έννοιας της παραβατικότητας, δεν σταματοποιούμε για ασφάλεια και αυτά μπορεί να κερδίσουν κάτω με συμβασμό στην αξιοπρέπεια του καθενός που θα το κάνει. Ωραία, μιλάτε κύριε Κωνσταντίνη. Λοιπόν, πολύ σύντομα να σας πω ότι είχα έτσι επικοινωνία με το τμήμα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της ελληνικής αστυνομίας και ζήτησα στοιχεία σχετικά με τα εγκληματικότητα στην πόλη μας μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019. Από το 2017 μέχρι το 2019 που στείλατε, η εγκληματικότητα είναι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή συγκεκριμένα έχουμε μέχρι τον Νοέμβριο 406 κλοπές, είχαμε 36 απόπειρες ληστείες, κλοπές οχημάτων κλπ. Είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη όπως όλη η Αττική και όλη η Μεγάλη Αττική έχουμε όλη και όλη η χώρα. Οπότε το να συζητάμε τώρα με εμείς που είμαστε φορές που έχουμε το διοίκηση και κοντά στους πολίτες. Επειδή ο κ. Ζέρος και εμείς βοηθάμε το κράτος, το θέμα είναι πολίτης των υπηρεσιών που είναι ο πολίτης. Εμείς είμαστε πιο κοντά στον πολίτη, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στον πολίτη.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε τόσο άποψοι ότι ο Δήμος, επειδή είναι μια οντότητα που έχει την δυνατότητα να προσφέρει πράγματα, επειδή είχε και λεφτά και τις δυνατότητες, τώρα με τον κύριο Κούμα που θα καταλήξει να το κάνουμε, να δίνει τα λεφτά του Δήμου πρέπει να τα διαφυλάξει και να σκορπάει. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία επιστρέφει τις υπηρεσίες στον πολίτη, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι φορεία, είτε είναι λίγα στην αστυνομία, είναι πάντοτε πρώτη άποψη ο Δήμος στον βαθμό που μπορεί να συμβάλλει. Εγώ δεν είμαι περίφημα, και σου λέω πολύ ειλικρινά ότι ο Δήμος σήμερα στην αστυνομία και αύριο κάπου αλλού δίνει αυτά που δεν θέλει. Δηλαδή, κύριε Δημαρχέ, καλά κάνει την Δημαρχία, άρα θα το ψηφίσουμε, δεν τίθεται. Αλλά εγώ θα ντρεπόμουν να είναι δωρεά δημοσία μύρνη και να γράφεται κιόλα ότι κάναμε σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όσο και αν το φτιάξαμε για να το πούμε. Ποιο το αυτοκίνητο είναι. Εγώ μιλάω για το αυτοκίνητο που δώσαμε στον Ιωάννη. Είναι καινούριο. Δεν δώσαμε κανέναν. Είναι υπόσχεση στον πρώην υπουργό ότι μπορούσε να φτιάξει αυτό από τον κύριο Δημήτρη. Έχει πάρει απόφαση, κύριε Δημάκη, το δημοτικό. Έχει πάρει απόφαση, κύριε Δημάκη, το δημοτικό συμβούλιο να δώσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε προγενέστερο χρόνο. Διαδικασία το οποίο οπότε ενημέρωσε ο Δήμαρχο που δεν το προσέξατε ολοκληρώθηκε σήμερα. Λέω λοιπόν ότι αν δώστε αυτά που θέλετε να δώσετε, δεν περιποιούν τιμή τα μεταχειρισμένα, τα φουνιάρικα και τα επικίνδυνα, δώστε και κάτι καινούργιο αν θέλετε, εμείς θα το ψηφίσουμε. Εάν έχει τη δέσμευση που αναφέρατε, ότι θα είναι τόσο ρωτή να το ψηφίσουμε ποτέ. Και αν αύριο θέλει κάτι δώρη και στη δώρη. Το κάναμε πάλι, αλλά όχι με αυτά που μας πρέπει. Περνάμε συνάδελφοι σύντρο. Επειδή φαίνονται ρωτήρα πράγματα για εντυπώσεις και δεν γίνεται της ουσίας. Με είχατε ξαναρωτήσει και είχατε πει την τοποθέτησή σας αυτή και σας είπα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό την αγορά ενός καινούργιου και όταν θα ολοκληρωθεί. Επειδή όμως αυτό είναι μεταχειρισμένο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, παρακολουθούμε αυτό εδώ, αλλά και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε το κοντά στο μεταχειρισμένο. Επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε παραχώρηση, έπρεπε να γίνει δωρεά. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε δωρεά και όταν θα πάρουμε το κοινό, μετά τι θα κάνουμε. Λέω ότι βάλουμε στο μεταχειρισμένο δωρεά, δεν μου νέα σπούδε. Αυτό είπα και με θυμάμαι. Η διαδικασία του προβλήματο είναι δωρεά. Να ψάξουμε τα καλύτερα πράγματα και να βάλουμε τα καλύτερα πράγματα. Να ψάξουμε την ψηφοφορία εξ όσων από το κύριο Δέρμα και το κύριο Κακούρη, κατάλαβε που είναι κατά αυτή τη απόφαση. Ήδη είναι κάποιο άλλο συνάδελφο που διαφοροποιείται κάτι με το ναι. Εμείς λευκό γιατί είπαμε τι σημαντικοποιεί αυτή η ενέργεια. Και ο κύριο Κουλάνη. Λευκό. Το υπαριθμόν δύο θέμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Η ψήφη είναι η εξής. Έτσι, η συμπολίτευση, να μην σου λέω απαριθμό όμως και η οποία σου την αντιπολίτευση, κατά ο κ. Δέρμας και ο κ. Σαββούλης και με αυτή ψήφη είναι ο κ. Τουλάλης, ο κ. Βλεθός, ο κ. Παυλόπουλος, ο κ. Μουσάλλας και η κυρία Κωνσταντινίδου. Το υπαριθμόν τρία θέματα. Λήψη απόφασης απομάκρυνσης και νοθέντος σχολάδιος του κουκλίου φλογού περιστήρια και κατάληξη μέσα του κύριου Δήμαρχου. Συστάζομαι να δηλαδή για το περίοδο που έχω πάρει μια απόφαση στην Επιτροπή Πίεντας Ζωής επειδή είναι σχολάδιο θα το καταργήσουμε και υπήρχαν και προβλήματα για την επίλυση και δεν στην έξοδο του κινηματογράφου αλλά υπήρχαν και προβλήματα ασφάλειας. Πήραμε την απόφαση. Το καταργήσαμε το περίπτερο, επειδή όμως αυτός προσέφηκε στο δικαστήριο, επειδή προσέφηκε στο δικαστήριο και επειδή έχει και μας δικαίωσε μάλλον στα χέρια, εφόσον το δικαστήριο μας δικαίωσε, το δικαστήριο μου μας λέει να πάρουμε και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να εγκρίνει δηλαδή την απόφαση αυτή και το δημοτικό συμβούλιο. Αλλιώς το θέμα το περίπτερο το έχουμε. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις από την κυρία Κωνσταντινίδη, παρακαλώ.
ήθελα να επισημάνω το εξής. Ο δικαιολογικός λόγος για τη μεταφορά του περιπτέρου, ένας από τους λόγους αυτούς, είναι ότι το πεζοδρόμιο καταλαμβάνει σχεδόν όλο το πεζοδρόμιο και δημιουργεί προβλήματα διέλευσης των πεζών και στους αμαία. Και με δεδομένο ότι γνωρίζουμε πως τα περισσότερα περίπτερα και στη γειτονιά μας έχουν επεκταθεί σε όλες τις διαστάσεις, το ύψος, το πλάτος, το μήκος, ήθελα να ξέρω και να έχουμε την επισήμανση ότι θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να κάνει πιο επισταμμένους ελέγχους. Έχω προσωπικό παράδειγμα το περίπτερο της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 12, το οποίο έχει επεκταθεί σε όλες πραγματικά τις διαστάσεις του. Έχουν κάνει η κυρία Παπαχρήστου συνεχώς υπομονήματα στον Δήμο. Δυστυχώς δεν έχει. Είναι μπροστά στο ζάρι, θα πω το ζάρι. Αυτό σύστημα σημαίνει
ότι σχεδόν αδύναμοι. Γιατί, γιατί πρέπει να βγαίνουμε σχεδόν θέμα που να καταστρέψει τον μεταπλάσιο πόλ που καταλαμβάνει τον έλεγχο. Όμως πρέπει να προσέχουμε ή να αποκαθίσταται αυτός ο χώρος με έναν τρόπο που καταλαμβάνει το τέλος που έχει κοπεί, έτσι ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο πόλημα στη διάβαση των μεζών. Είναι κρίμα να υπάρχουν αναπηρίες εξαιτίας των δεδομένων που είναι περισσότερο το νέο και το μεγάλο που δεν ξέρουν να φάσουν και τους μεζούς. Επίσης, η παρατήρηση είναι ότι για κάποια τέλη που έχει κρυθεί ότι είναι ξερά, ότι εκεί πρέπει το ριζικό του σύστημα να κάνει συνέχεια. Αυτά, όπως είπε και η κυρία Κωνσταντινίδου, ότι πρέπει να υπάρχει μία λίστα που καταποτελώνει την υπηρεσία στα νομίδια, αλλά πρέπει κάποιο από αυτά να την καθίσταται. Δεν μπορεί λόγω της πολυετίας των τέντων διάσκων τελικώς, γιατί δεν μπορεί παλιά να καθίσεις όλους. Και για κάποια από αυτά όλους οι κυβέρνητες, όπως είναι άλλο τέντα που τα πέφτουν, πρέπει να την καθίσταται όμως. Γιατί αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον μας για το διαφυσφάγηση της περιβάλλοντος και το οξυγόνου. Η συζήτηση για όλα αυτά δεν είναι σε κενό. Η συζήτηση δεν είναι σε κενό. Πρόκειται μας είναι ότι δεν πρέπει να συνενέσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη κοπή των δέντρων. Δεν γίνεται να κάνουμε μια συζήτηση χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας τι κράτησε η Αμερική, ποια είναι η Νέα Σμύρνη, πώς ήταν, πού πάει, πόσα δέντρα και όλη αυτή η συζήτηση. Καταλήγουμε να μιλάμε ότι τα πεζοδρόμια, τα δέντρα δημιουργούν πρόβλημα στα πεζοδρόμια. Εντάξει, το πραγματικό θα ήταν ότι τα πεζοδρόμια δημιουργούσαν πρόβλημα στα δέντρα. Δηλαδή, μιλούσατε πριν ότι βγήκε ένας τύπος και άρχισε να καίει τις ρίζες. Το ξέρουμε, το συζητάμε. Έχει καταγγελθεί. Έχει καταγγελθεί. Και γενικώς τελειώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αντί να είμαστε όλοι στα κάγκελα, αλλά χαϊδεύουμε όλη αυτή την αντίληψη, την μικροαστική αντίληψη του εγώ που έχει ο καθένας, όπου λέει το δέντρο εμποδίζει το πάρκινγκ μου, εδώ δεν μπορώ να περάσω, δεν με βολεύει. Και πρακτικά είμαστε μια πόλη που το Δημοτικό της Συμβουλίο συζητάει τι ανέχεται. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Αν τυχόν υπάρχει πολύ σοβαρή και μεγάλη ανάγκη, πρώτα πρέπει να αντικατασταθεί, πρώτα πρέπει να διατηρήσουμε το ισοζύγιο στο τι πράσινο, στο τι δέντρα έχουμε και μετά να προχωρήσουμε. Δηλαδή αν έχουμε ένα πρόβλημα για 4 χρόνια και διάβαζα ότι είναι για πολύ καιρό, όλο αυτό το καιρό θα μπορούσε να επιλεγεί άλλη θέση, να επιλεχθεί άλλο δέντρο, θα μπορούσε στο τέλος να γίνει μια πρόταση ότι αυτά που τα κόψουμε τα έχουμε αντικαταστήσει και έχουμε μια πρόταση. Η λογική είναι κόψτε και το πάρω χάρος. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε όλοι με μια αγάπη για το καθιστάμε και τα δέντρα. Όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις χώρες μας. Και ειδικά σε αυτές τις μέρες δεν έχουμε ένα σχεδιασμένο πράσινο, έχουμε ένα άνοιγμα πράσινο. Το οποίο μπήκε. Όχι, δεν το πράσινο. Κατασκεύει εδώ και το πράσινο. Το οποίο ο κατασκευαστής έβαζε στο μέσο του πεζοδρομίου για να του δώσει αξία στην πολυκατοικία του και κατά αυτόν τον τρόπο καταργούσε τον τρόπο. Σήμερα λοιπόν, αν μιλάμε για την ανάγκη πεζοδρομίων που να είναι προσπάσιμα όχι μόνο για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες αλλά και για τους υπόλοιπους. Θυμηθείτε λιγάκι την Αρτάκη ψηλά που δεν έχει δέντρα, έχει πατέρια μόνο. Γίνεται προέκταση πολυκατοικία των πεζοδρομίων του οικοπαίδου. Άρα λοιπόν αυτό πώς μπορεί να λυθεί. Εγώ θα έλεγα και θα επιμένω πάλι σε ένα σχεδιασμό. Συμφωνώντας και με την πρόταση, τα επικίνδυνα άμεση αντιμετώπιση, αντικατάσταση σε κατάλληλη θέση, όχι κατά ανάγκη στην υγεία μας. Δεύτερον, τα παλαιά δέντρα, όπως ο Ευκάλυπτος,
παράδειγμα, να διαφυλαχτούν τα υπόλοιπα όρους, να σχεδιάσουμε την επανατοποθέτησή τους σε ένα πρόγραμμα πενταετίας, αν θέλετε. Θα μπορούσαμε να φέρουμε καλύτερα πιθέστερα να πηγαίνουν στην άνθρωπο στο ρήθρο, ώστε να διαφυλάχνουν και τους περισσότερους από αυτόν τον κύκλο και τα λοιπά. Και με ένα σχεδιασμό να ανακτήσουμε τα πεζοδρόμια, να τα κάνουμε όπως φτάσει. Άρα λοιπόν, εγώ δεν ξεκινάω από τη θέση ένα δέντρο που φέρνει στην θέση των αρκετάω, να βγουν δύο άλλα, αλλά να βγουν στη σωστή θέση με ένα σχεδιασμό. Γιατί άλλος δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ κύριε Κουτσαλάκη. Περνάμε στην ψηφοφορία και θα ήθελα να πω και εγώ κάτι αν μου επιτρέπει το σώμα. Ένα μικρό παράπονο. Θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια είναι χαμός εδώ και 4 δέντρα ψωμίου που κουμπήκαν. Ο κύριος μου πήγε 87, ο κύριος δεν είναι κανένα. Αυτό είναι το παράπονο. Η τοποθέτησή μου έχει πρόταση. Θα ήθελα μια δέσμευση. Στο τέταρτο θέμα, κύριε Αναγκοπλέ, στο τέταρτο θέμα συμφίζεται κατά πλειοψηφία με λευκή ψήφο του κυρίου κυρίας Ιακουβάκη και κατά του κυρίου Ζέρβα και του κυρίου Μαχαλού. Α, μόνο. Εντάξει, άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω. Το τέταρτο, με κατά, συμφίζεται κατά πλειοψηφία με λευκή ψήφο της κυρίας Ιακουβάκη, της κυρίας Κασίμου, του κυρίου Μάντζου, του κυρίου Καστόρη, του κυρίου Αναγκοστόπουλου, της κυρίας Αγγελίου και κατά. Και εσείς εγώ, με κυρίως Ζουλεντάκο, με κυρίως Ζουλεντάκο. Θα ψηφίσουμε λευκό, γιατί αν έπαιρνε σε ψηφοφορία του κυρίου Ζουλεντάκο, θα ψηφίσαμε την κόστη. Λευκό να πω ο κύριος Ζουλεντός και ο κύριος Ιωλάνης. Και κατά ο κύριος Ζέρβα και ο κύριος Φραγκούλη κατά πλειοψηφία. Το υπαριθμό 5 πάλι κατά πλειοψηφία, έτσι, με κατά του κυρίου Ζέρβα και του κυρίου Φραγκούλη. Το πρώτο έχει λευκό. Το πρώτο έχει λευκό. Το δεύτερο το 5 με τίτλα 2 κατά. Το κυρίου Φραγκούλη και του κυρίου Ζέρβα. Στο τέταρτο θέμα, κοινά δεν πήγαμε. Στο τέταρτο θέμα,
πρόταση από τον κύριο Μουζάκη. Και πάμε τώρα στην ψηφοφορία για να κάνουμε μία επικαιροποίηση. Στο τέταρτο λοιπόν θέμα, η πρόταση του κυρίου Μουζάκη και στο πέντε, πάμε στο τέταρτο για να γίνει γιατί έχουμε δημοσιοποίηση. Η παράταξη του κυρίου Παυλόπουλου, του κυρίου Μουζάλα, είναι κύριος Παυλόπουλος, του κυρίου Μουζάλα, του κυρίου Παυλόπουλου, του κυρίου Κωνσταντινίου, του κυρίου Κωνσταντινίου, να ακουστεί τι ακριβώς είναι αυτό. Μπράβο, ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Μουζάλα. Έχουμε λοιπόν. Αυτή την πρόταση που βάζει. Στην οποία εντασσόμαστε και εσείς. Και ο κύριος Ζητός και ο κύριος Μητάνης, αυτή την πρόταση. Έχουμε δύο κατά, που είναι ο κύριος Ζέρβας και ο κύριος Σαρκούλης και έχουμε και κάποια κυρία Κασίνη και την κατά, σε αυτό, και έχουμε και πέντε λεφτά. Διαγράφονται τα προηγούμενα όλοι έχει συζητηθεί, δηλαδή για την ψήφου και μας έχει την πρόταση ο κύριος Μουζάλα για να καταλήξουμε στην υποχωρία. Παρακαλώ κύριε. Προστίθεται λοιπόν μια πρόταση, η οποία μπορεί να ψηφιστεί και χωριστά και όχι σε σχέση με την παρατσία. Λέω λοιπόν τα εξής. Πολύ σύντομη πληρολόγηση. Το πεζοδρόμιο έχει γίνει προέκταση. Το πεζοδρόμιο έχει γίνει προέκταση ο δημόσιο χώρο του Ιωδικού. Λέω λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στα πεζοδρόμια και τα πεζοδρόμια. Ο εθνική υπηρεσία να προχωρήσει στην επόμενη ενό προγράμματο, το οποίο στα ενδιαφέροντα θα αντικαθιστά τα 10 πλήρες στο πέμπτο του πεζοδρομίου με νέα πλέον στην άκρη του Όσοι θέλουν να ψηφίσουν ονομαστική ψηφοφορία, κύριε. Να καταλάβουμε τώρα
Υπάρχουν δύο αποφάσεις. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία πήρε μια απόφαση. Εμείς θέλουμε να ακυρώσουμε λοιπόν αυτή την απόφαση των συναδέλφων μας και να κάνουμε μια άλλη πρόταση. Αυτά είναι τα πράγματα. Και πάρουμε μια άλλη ειδοποίηση. Επικύρωση της Επιτροπής της απόφασης της Επιτροπής. Ο κύριος Συνήγος. Δεν ακούω. Την εισήγηση. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Κύριος Κλειδόπουλος. Κυρία Καρδιοφύλλη. Εισήγηση. Ο κύριος Δημάκης. Την εισήγηση. Εισήγηση. Κυρία Μαρκοβίτη. Εισήγηση. Κύριος Κωνσταντινίδης. Εκεί λοιπόν που λέμε το λευκό, το άλλο λέμε ναι, στο λευκό ή στην πρόταση να αποκτούν αυτά εκεί. Το τμήμα συντήρηση και ανάπτυξη του Βασίλου να με ρυθμίσει για την αντισακάσταση των θέλων του Βασίλου στην πρόταση του Βασίλου. Αυτό το στον ίδιο αγώνο ή κάτι τέτοιο. Το λέτε στην ιδιότητα του ΙΟΣ, πρώτα αυτή την αποφασίστε. Στον ίδιο ή ευρύτερο. Παρά εκεί. Άρα και δεν συμφωνείτε. Συμφωνώ, αλλά να μην νομίζουμε ότι λέμε το κουκουλιακά πράγματα. Τα έχουμε πει 100 φορές. Ο κύριος Κλειδόπουλος, ο οποίος τα έχει ακούσει εδώ και 15 χρόνια, γιατί έχουμε πει, κύριε Κλειδόπουλε, έχουμε πει εδώ μέσα τις δυσκολίες που έχουμε να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια. Κύριε Κλειδόπουλε, τι θέλετε εσείς, τι ψηφίζετε? Στην εισήγηση, κύριε Κλειδόπουλε. Δεν σας είδαμε. Προχωρήστε, κύριε Αναντώ. Ο κύριος Καστόρης. Έχουν εκόψει με το λευκό. Ο κύριος Σουπρίνος. Σουπρίνος. Ο κύριος Σουπρίνος και ο κύριος Εσύ είσαι εκεί πέρα, το σκοκάς. Εσύ είσαι ο κύριος Αβιανός. Αβιανός.
Θέλω να κάνω το δεύτερο. Μια καρδίσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παυλόπουλος. Όχι, όχι, δεν είναι του κύριου Μουζάλα. Συνήθεια είναι η πρόταση. Τι πρόταση του είπατε. Τι πρόταση του είπατε. Τι πρόταση του είπατε. Είναι διαφορετική δομή, διαφορετική νοοτροπία. Καθώς επίσης έχουν διαφορετική νοοτροπία και για το πώς θα ξέρετε το συμβούλιο. Μην μας μάθετε για το πώς θα βάλουν τα θέματα, αν τα ξέρουμε για να ξέρετε. Ναι, όχι, εύκολα. Την πρόταση του κυρίου της υπαρατάξης. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε υποδείξεις αυτού του εργού. Ούτε και εγώ δεν. Καμία. Ούτε και εγώ. Καμία υπόδειξη. Εγώ το ίδιο. Ένα λεπτά. Οκτώ φορές αλλάξαμε από ένα λεπτά. Καμία. Δεν αλλάξαμε. Μας κάναμε πρόταση. Σας παρακαλώ. Κύριε Παντρόπου, εγώ αύριο θα γράψω στη συνέχεια ο κύριος Μουζάλας. Ζήτησε τον λόγο και πρότεινε αυτό. Καλά, με προβλέπετε. Δηλαδή στα τέλη δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα αναλυτική πρόταση εσείς που γράψετε τα πρακτικά όλο το διάστημα. Τι είναι, δεν είναι το ίδιο θέμα. Από πού και σπου δεν προβλέπετε. Λέω άλλο, αυτό τι δεν καταλάβατε. Στα δημοτικά τέλη που δεν είχε και άλλη πρόταση. Και άλλη πρόταση. Όχι, δεν άλλο με διαθέτω. Γιατί εδώ δεν γραφτούμε τέλειο. Δεν μπορούμε να θέσουμε μια πρόταση. Θέλει να πει τι θέλει να γράψει, τι πρόταση. Για να πέσουμε τα πράγματα, εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι πρόταση μπορεί να θέσουμε, ιδίως όταν γίνεται υπό την επίτευξη όπως και έγινε. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν, αλλά αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα τη Δευτέρα που θα έρθει για επικαιροποίηση ο οργανισμός της Υπηρεσίας. Αλλά δεν υπόμαστε υποδείξεις σε πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν είπα το, δεν είπα το. Λέω ότι δεν δεχόμαστε υποδείξεις σε πολιτική τοποθέτηση. Ναι, κύριε, τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό λέω. Δεν έκανε την πρόταση. Τι έκανε ο Μουζάλας. Δεν θέλει. Εσύ. Δεν θέλει. Τι πάει να ξέρει. Τι θα πει. Δεν είναι το πράγμα. Ποιο είναι το πράγμα. Συνεχίστε, κύριε Λαγκοστόπουλε. Σίγουρα, τα διάβασα στην κυβέρνηση κατά την ημερήσια διάβαση. Συνεχίστε. Είναι και κάποιοι που δεν έχουν πάρει σπίτι. Δεν είναι το χώρο που θα κάνω αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Εμείς εκφράζουμε συλλογικά διαμορφωμένες από πάνω. Ένα ρεκόντι και σε τώρα. Ένα ρεκόντι. Εσύ,
Αποκατάσταση υπερπονικού άξονα οδών Αιγαίου και κράτητος. Ελάτε λίγο.
ανάπλαση τη συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε ξανασυζητήσει. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Ο προπολογισμό του έργου ήταν 6,5 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή κάθισε στα 3,493 έτσι το έργο και παίρνουμε εμείς από το Δήμο Αθηναίων 2,640. Ζητάμε λοιπόν ότι έχουμε κάνει τις συζητήσεις, ζητάμε να γίνεται 100% χρηματοδότηση, δηλαδή τα 853 χιλιάρικα να μας τα δώσει πάλι ο Δήμος Αθηναίων. Να καλυφθεί από το Δήμο. Να καλυφθεί από το Δήμο. Να καλυφθεί 100%. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Το 9 αποσύρεται. Να ζητηθεί. Το υπαριθμό να καλυφθεί. Το υπαριθμό είναι 9 αποσύρεται. Καλό σας βράδυ. Γιατί αποσύρεται.